εσάς που θα δείτε αυτή την εκπομπή. Ίσως ορισμένοι να κάνετε ζάπινγκ, μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο. Άλλοι πιο ψύχρεμοι θα ανατριχιάσετε. Θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι την πραγματικότητα, θα συγκινηθείτε, θα δακρύσετε. Αυτά τα δάκρυα όμως θα είναι τα διαμάντια της ψυχής. Γιατί θα κρύβουν μια ανεκτίμητη υπόσχεση. God sent his son into the world not to condemn it, but that the world may be saved. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί, πιστοί στην υπόσχεση που είχαμε δώσει, να συνεχίσουμε το τρίτο μέρος της συζήτησης και τις θεολογικές αντιπαραθέσεις με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Πριν όμως προχωρήσουμε, επειδή θέλω να αναφέρω θέματα, θα ήθελα να πω σε ερώτηση κάποιας τηλεθεάτριας που με πήρε στο τηλέφωνο ότι ο κύριος Ρούσος άφησε να ενωθούν κάποια πράγματα. Έχω να τα απαντήσω ότι ο κύριος Ρούσος εκφράζει επίσημα την Εκκλησία της Πεντηκοστής. Δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο που το βρήκαμε, όπως είδε να πει. Μάλιστα, κάνει δύο φορές εκπομπή, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και από τον ίδιο, στο κανάλι που εκφράζει τη δογματική τοποθέτηση, την εκκλησιολογία της Εκκλησίας Πεντηκοστής, στο κανάλι 62. Άρα, καθόλου πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και ότι τυχαία τον έφερα μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσω κάποιες σκοπιμότητες. Πιστεύω ότι εκφράζει επίσημα με αυτά που σας είπα και πολλά άλλα πράγματα που μπορεί, αν κρίνει σκόπι μου, να ελεγχθούν και από τον ίδιο εκ των υστέρων. Αυτά προς διευκρίνηση, για να μην αφήσω να πει στο πρόσωπο του ανθρώπου ότι είναι τυχαίο πρόσωπο ή τον έφερα σκοπίμως εδώ ή για να τον διασύρω ή άλλα πράγματα τα οποία με πήραν τηλέφωνο και με κατηγόρησαν. Ας πάμε τώρα λοιπόν, πριν μπω στο σημερινό θέμα, να αναφερθώ σε δύο βασικά πράγματα που κρίνουν σκόπιμα. Καταρχάς, βλέπουμε πάλι, πέρα από όλα, από όλη την άλλη ιδιοσιογραφία, ότι αυτό που είχα πει και κατά κόρον σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, οι σατανιστές χτυπούν ακάθεκτοι, δυστυχώς, ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίζουμε συνεχώς και πρέπει και η πολιτεία αλλά και ολόκληρη γενικά, ολόκληρη η κοινωνία να αντιμετωπίσει με σωστή πληροφόρηση, σωστή ενημέρωση και να προσεγγίσει όλα αυτά τα παιδιά τα οποία πλανώνται σαν ανώριμοι πνευματικοί αναζητές μέσα στα δίχτυα αυτά του σατανισμού και κυρίως του νεοσατανισμού. Το δεύτερο είναι ότι επειδή είχα υποσχεθεί να φέρω τον πατέρα Νεκτάριο για το θέμα το οποίο είχε συκοφαντηθεί σκοπίμως από κάποιους δημοσιογράφους και τον παρακάλεσα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στη σημερινή εκπομπή και να μεταθέσω την παρουσία του στην επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελα όμως, για να μην αφήσω εκκρεμότητα, έχω εδώ από τη Χριστιανική μια διάψευση δημοσίευση του πατρός Νεκταρίου, ο οποίος και σε ερωτήσεις του κυρίου Μιλιαράκη, ο οποίος είναι και ο συντάξει υπεύθυνος της εφημερίδος, αναφέρει ότι αυτά τα οποία είχα πει, ότι δεν είχε δώσει συνέντευξη στο περιοδικό Max, αλλά παρουσιάστηκαν τρεις δημοσιογράφοι και μάλιστα εδώ έτσι σας διαβάσω λίγα πράγματα. Λέει, ποια είναι η αλήθεια? Και με τα δεδομένα, λέει, αυτά απευθυνθήκαμε στον πατέρα Νεκτάριο και τον ρωτήσαμε. Πατέρα Νεκτάριο, στο περιοδικό Max, το οποίο διαφημίστηκε και εντόνως στην τηλεόραση, είδα μια συνέντευξη. Το περιοδικό αυτό δεν φημίζεται για τη σοβαρότητά του, για να μην πούμε ότι είναι σχεδόν πορνοπεριοδικό. Επειδή γνωρίζουμε το ήθος σας, τους αγώνες σας για θέματα πίστεως και ηθικής, σας ρωτούμε, γιατί δώσατε τη συνέντευξη αυτή σε αυτό το περιοδικό τη στιγμή που υπάρχουν τόσα άλλα έντυπα στον τόπο μας, στα οποία θα μπορούσατε να πείτε τις απόψεις σας, γιατί προσφύγατε σε αυτό το περιοδικό? Ο πατήρ Νεκτάριος απαντά, κύριε Μιλιαράκη, καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Όπως ακούσατε και είπα δημόσια, με εξαπατήσαν δημοσιογράφοι. Παρουσιαστήκαν τρεις δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήρθαν εκ μέρους του κύριου Μπόμπολα από το Έθνος. Και μου είπαν ότι η συνέντευξη που θα δώσω περί σατανισμού, μαγείας και μασονίας θα δημοσιευτεί στο ένθετο περιοδικό του Έθνους ή στην εφημερίδα Έθνους. Μάλιστα, ισχυρίστηκαν ότι είναι δημοσιογράφοι και του Sky. Το ίδιο ακριβώς είπαν και στον πατέρα Μάξιμο όταν του πήραν μια συνέντευξη για το ίδιο θέμα. Φυσικά οι δημοσιογράφοι με είχαν δει ότι είχα έρθει και στον Άσιο, οπότε βλέποντάς με εκεί, όταν ήρθε η συζήτηση περί μασονίας και είπα
ότι έχει την δύναμη μια οργάνωση σκοτεινή σαν τη Μασονία να ρίξει ακόμη και μια κυβέρνηση, όταν αυτοί που κυβερνούν πιστεύουν στο Θεό, από εκεί και πέρα μου άνοιξαν το θέμα του Ανασίου και δήλωσα όσα δήλωσα. Όσα τουλάχιστον όσα αυτό που τη Μάρτη είδα και γνώρισα κάποιο χρονικό διάστημα. Και εδώ πέρα έχει μια ολόκληρη ανάλυση που βέβαια θα έρθει την επόμενη εβδομάδα για να μην κουράζω, γιατί έχουμε, ήδη έχουμε αργήσει. Θέλω να ρωτήσω και κάποια πράγματα τον κύριο Σωτηρόπουλο πριν μπούμε στην θεολογική αντιπαράθεση. Απαντά ουδέποτε υπήρξε και είπε ότι ήταν πνευματικός και εξομολόγος της κυρίας Πρωθυπουργού, αλλά και άλλα τα οποία θα μας πει. Απλώς προς αποκατάσταση της αλήθειας σας λέω ότι πράγματι ο άνθρωπος έπεσε σε μια καλωστημένη παγίδα, θα μας τα πει την επόμενη εβδομάδα. Πριν όμως προχωρήσω και θέσω το εξής ερώτημα στον κύριο Σωτηρόπουλο, γιατί μου πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο, πάρα πολλοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες. Κύριε Σωτηρόπουλε, είχατε πει στο Αποκάλυψη Ι.Α. στίχος 9 το πτώμα και τα πτώματα και δεν έδωσατε απάντηση, αφήσατε ένα ερωτηματικό και έχει μείνει μια αγωνία. Ναι, το έθεσα σαν ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Για να δείξω ότι η Αποκάλυψη έχει δύσκολα σημεία, δυσνόητα σημεία, τα οποία δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι οποίοι τόσο επιπολαίως εκφράστηκαν τους τελευταίους καιρούς για την Αποκάλυψη, λέγοντας ότι η Αποκάλυψη λέει βλακίες. Βλακίες είπα λένε αυτοί, όχι οι Αποκάλυψες. Η Αποκάλυψη είναι θεόπνευστο βιβλίο. Εκεί στο Αποκαλύψεως Ι.Α. 9 διαβάζομαι ότι οι άνθρωποι εκ των φυλών και λαών και γλωσσών και εθνών, από όλα δηλαδή τα μέρη του κόσμου, βλέπουν επί 3.5 ημέρες το πτώμα των 2 μαρτύρων και τα πτώματα αυτών δεν θα αφήσουν τα όργανα του Αντιχρίστου να τεθούν σε μνήμα. Βλέπουν το πτώμα και τα άταφα πτώματα. Όπως είναι η διατύπωση, δείχνει ότι άλλο είναι το πτώμα σε ενικό αριθμό και άλλα είναι τα πτώματα. Βέβαια αυτή η δυσκολία δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα από τους ερμηνευτάς, και εγώ έτσι πολύ δυσκολευόμουν όταν έφτανα σε αυτό το χωρίο μελετώντας τη γραφή από μικρό παιδί, αλλά ανακάλυψα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ότι 2 ή 3 φορές, όπως το βιβλίο του Ιώβ, η λέξη πτώμα σημαίνει θανάτωση, θάνατο, εκτέλεση. Μάλιστα. Και το ρήμα πίπτου δεν σημαίνει και θανατώνομαι. Έπεσε υπερπατρίδος, δεν λέμε. Έπεσε υπερπατρίδος, ίσον θανατώθηκε, σκοτώθηκε για την πατρίδα. Όπως το ρήμα πίπτο σημαίνει θανατώνομαι, έτσι και το αντίστοιχο ουσιαστικό πτώμα σημαίνει θανάτωση. Τώρα λύεται το μυστήριο. Οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου δια της τηλεοράσεως βλέπουν το πτώμα των 2 μαρτύρων που θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Βλέπουν τη θανάτωση, την εκτέλεση. Ο Αντίχριστος θα εκτελέσει τους 2 μάρτυρες και θα δείξει την εκτέλεση, και θα τη βλέπουν οι άνθρωποι επί 3.5 ημέρες. Η εκτέλεση βεβαίως είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, πώς θα το βλέπουν οι άνθρωποι 3.5 ημέρες. Εδώ υποκρύπτεται προφητεία για την φωτογραφική τέχνη. Η εκτέλεση είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, το φωτογραφίζομαι όμως και μετά το δείχνουμε όσο καιρό θέλουμε. Εδώ λέει θα το βλέπουν οι άνθρωποι επί 3.5 ημέρες μέχρι να επεμβεί ο Θεός. Προφητεύεται η φωτογραφική τέχνη, η οποία ένα στιγμιαίο γεγονός, λοιπόν το κάνει γεγονό, το δείχνει σε διάρκεια. Δηλαδή ένα χρονικό στιγμιότυπο που το εγκλωβίζουμε, το προβάλλουμε συνεχώς και έχει μια άλλη χρονική διάρκεια. Φωτογραφίζει κανείς την εκτέλεση που γίνεται σε μια στιγμή και μετά τη δείχνει όσο καιρό θέλει. Ενώ αυτό δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, ότι ήσουν μάρτυρ σε ένα γεγονός, αυτό και ήταν. Η εκτέλεση τότε μπορούσε να φανεί μόνο την ώρα που γίνεται.
Την ώρα που γίνεται. Σε μια στιγμή, όχι 3,5 ημέρες. Σταύρος του Χριστού, όσοι ήταν εκεί, ακριβώς. Όσοι δεν ήταν, δεν είδαν τίποτα. Το ότι η εκτέλεση σε ένα στιγμιαίο γεγονός δείχνεται 3,5 ημέρες μέχρι να επιβεί ο Θεός, αυτό προϋποθέτει τη φωτογραφική τέχνη. Προφητεύεται λοιπόν εδώ η φωτογραφική τέχνη και προφητεύεται και η τηλεόραση, διότι λέει ότι την εκτέλεση που γίνεται, που θα γίνει στην πλατεία της Ιερουσαλήμ και τα άταφα πτώματα, τα νεκρά σώματα των δύο μαρτύρων θα τα βλέπουν οι άνθρωποι επί 3,5 ημέρες από όλα τα μέρη του κόσμου, θα τα βλέπουν οι κατοικούντες επί της γης, λέει κατόπιν η Αποκάλυψη. Πώς? Για τις τηλεοράσεις. Κάποια δηλαδή στιγμή, σε αυτό το στίχο Αποκαλύψος ΙΑ9 υποκρύπτονται προφητείες για δύο καταπληκτικές εφευρέσεις των νεωτέρων χρόνων της εποχής μας. Για τη φωτογραφική τέχνη και για την τηλεόραση. Και μόνο αυτός ο στίχος είναι αρκετός και υπεραρκετός να αποδείξει, όχι βέβαια σε Ραφαηλίδες και σε Αποστολίδες, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοπροαίρετοι, σε καλοπροαίρετους ανθρώπους, είναι υπεραρκετός αυτός ο στίχος να αποδείξει ότι η Αποκάλυψη είναι όντως προφητικό βιβλίο, όντως θεόπνευστο βιβλίο, όντως μεγαλειώδες βιβλίο. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, όταν θα είμαστε δυο μας πάλι σε αυτό. Λοιπόν, θα μας δοθεί ευκαιρία, ναι, σε κάποιο άλλο θέμα. Ναι, θα ήθελα και κάτι άλλο σήμερα, πριν προχωρήσουμε τον κύριο Ρούσο και πω κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε. Δύο λόγια όμως, να μην φέρουμε σε αγωνία και τον κύριο Ρούσο. Εχθές είχαμε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και θέλω έτσι δύο λόγια να πείτε, σαν θεολόγος. Για την Ορθοδοξία. Πρωτού πούμε δύο λόγια για την Ορθοδοξία. Λοιπόν, θα θέσω ένα άλλο πρόβλημα εδώ, για να ακονίζουν τα μυαλά οι ευσεβείς τηλεθεατές. Πάμε τώρα στο Αποκαλύψος 3:10. 3, κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο 3, στίχος 10. Εκεί ομιλεί ο Χριστός προς τον άγγελο, τον επίσκοπο δηλαδή, της Εκκλησίας, της Φιλαδελφίας, και τι λέγει? Επειδή εσύ ετήρησες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε τηρήσω, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλει να έλθει σε όλη την οικουμένη να πειράσει τους κατοικούντας επάνω στη γη. Επαναλαμβάνω το χωρίο. Επειδή εσύ, λέει ο Χριστός τον επίσκοπο της Φιλαδελφίας, της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας, επειδή εσύ ετήρησες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε τηρήσω, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού, υπογραμμίζω τη λέξη πειρασμού, η οποία μέλει να έλθει για να πειράσει, υπογραμμίζω το ρήμα πειράσει, του πειράζω αόριστος, θα σε τηρήσω από την ώρα του πειρασμού που έρχεται, που μέλει να έρθει σε όλη την οικουμένη να πειράσει τους κατοίκους της γης. Είναι, δεν πρόκειται ούτε για τον καιρό του Αντιχρίστου, για το επίσκοπος δεν θα ζούσε τον καιρό του Αντιχρίστου για να τον προστατεύσει από τον Αντίχριστο. Ο επίσκοπος ανήκει στην Αποστολική εποχή. Ο Αντίχριστος δεν ήρθε ακόμη. Θα σε φυλάξω, λέει, από την ώρα του πειρασμού που μέλει να έλθει. Δεν είναι η ώρα του Αντιχρίστου, δεν είναι ο καιρός του Αντιχρίστου, διότι ο επίσκοπος πέθανε την Αποστολική εποχή, ο Αντίχριστος δεν ήρθε ακόμη, δεν θα ζει εν σώματι ο επίσκοπος αφού έχει πεθάνει για να τον φυλάξει την εποχή του Αντιχρίστου. Ούτε εννοεί μέλλοντες διωγμούς, διότι διωγμοί υπήρχαν στην Εκκλησία από την αρχή. Με ειδοποιούν ότι πρέπει να περάσουν στις διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά μαζί. Πιστεύω να το κάνουν επίτηδες τώρα για εσάς. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Πριν δώσω τον λόγο και συνεχίσει ο κ. Κωτρόπουλος στο θέμα το οποίο ανέλει, να περάσουμε στη μυθολογική αντιπαράθεση, το σημερινό μας θέμα έχει αυστηρό προγραμματισμό, να μιλήσουμε για την αλφαγή της Εκκλησίας. Και αφού όσο μπορέσουμε, εν συντομία, με καλή διάθεση και των δύο πλευρών, θα δώσουμε γραμμές. Προσέξτε όμως για να μην παρεξηγηθούμε και νομίζει κάποιος ότι μπορεί να αργολογεί και να μακρηγορεί επί ώρες.
θα δοθούν μόνο ερωτήσεις και θα ακούμε τις απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις τόσο από την πλευρά του κ. Ρούσου όσο και του ίδιου ισότροπου. Δηλαδή, ώστε και επικοδομητική να είναι η αντιπαράθεση, αλλά παράλληλα και κατανοητή επικοινωνία και κυρίως να μην είναι άστοχη η όλη κολυσιεργία. Κύριε Ισότροπου, όσο μπορούμε πιο σύντομα για να μπούμε στο θέμα μας. Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα την τηλεόραση, στο πρόβλημα που είχαμε θέσει πάνω στο αποκαλύψεως Ι-Α9, τι είναι το πτώμα και τι είναι τα πτώματα, η απάντηση είναι το πτώμα είναι η θανάτωσης, η εκτέλεσης των δύο προφητών μαρτύρων. Και τα πτώματα προφανώς είναι τα νεκρά σώματα των δύο μαρτύρων. Οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου θα βλέπουν το πτώμα και τα πτώματα των δύο μαρτύρων. Δηλαδή την εκτέλεση, τη θανάτωση και τα νεκρά σώματα τα οποία ο Αντίχριστος θα τα αφήσει εκτεθειμένα σε κοινή θέα προς διαπόμπευση επί 3,5 ημέρες μέχρι ότου επέμβει ο Θεός. Σήμερα θέτουμε ένα νέο πρόβλημα, είναι στο Αποκαλύψεως γάμα 10, τρίτο δηλαδή κεφάλαιο, 10 στίχο. Διαβάζω πάλι το στίχο. «Ότι ετήρησα στον λόγον της υπομονής μου, καγώς ετήρησω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντες επί της γης». Με απλά λόγια. Μιλάει ο Χριστός στον άγγελο, επίσκοπο δηλαδή, της εκκλησίας της Φιλαδελφίας της Μικράς Ασίας και λέγει «Διότι εσύ ετήρησες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε τηρήσω, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλει να έλθει σε όλη την οικουμένη για να πειράσει τους κατοίκους της γης». Ποια είναι αυτή η ώρα του πειρασμού που μέλει να έρθει σε όλη την οικουμένη να πειράσει τους κατοίκους της γης? Δεν είναι ο καιρός του Αντιχρίστου, δεν είναι ο καιρός των διωγμών. Διωγμοί υπήρχαν εξ αρχής στην Εκκλησία. Δεν ήταν ένα μελλοντικό πράγμα η διωγμή, αλλά εδώ μιλάει για ώρα που μέλει να έρθει, για μελλοντικό πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ποια είναι η ώρα του πειρασμού που μέλει να έρθει σε όλη την οικουμένη να πειράσει τους κατοίκους της γης? Πώς πρέπει να εξηγήσουμε εδώ τη λέξη πειρασμός, το ουσιαστικό πειρασμός και το ρήμα πειράζω? Πάντως πειρασμός εδώ δεν σημαίνει δοκιμασία, όπως συνήθως εξηγείται, ούτε θλίψεις, ούτε διωγμός. Η λέξη πειρασμός εδώ έχει άλλη έννοια και το αντίστοιχο ρήμα πειράζω δεν σημαίνει δοκιμάζω, προκαλώ δοκιμασία, θλίψη, διωγμό. Όχι. Λοιπόν, σε επομένη εκπομπή θα δοθεί η απάντηση. Εν τω μεταξύ, οι αγαπητοί τηλεθεατές, οι ευσεβείς άνθρωποι, ας ακονίζουν το μυαλό τους και αυτοί οι οποίοι υποτιμούν τη γραφή, ας καταλάβουν ότι η γραφή δεν είναι απλό βιβλίο. Είναι και απλό και δύσκολο. Σε πολλά απλό, αλλά και σε πολλά δύσκολο, δυσνόητο βιβλίο. Τώρα, κύριε Κουτρουμπέλη, θέλετε να πω λίγα λόγια για την Κυριακή της Ορθοδοξίας? Χθες, αγαπητοί τηλεθεατές, εμείς οι Ορθόδοξοι εορτάσαμε την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία, όπως είχε εκφραστεί σοφός αείμνηστος καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Παναγιώτης Μπρατσότης, η Ορθοδοξία κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζει την ονομαστική της εορτή. Χθες είχαμε λοιπόν την ονομαστική εορτή της Ορθοδοξίας. Τι σημαίνει Ορθοδοξία? Το λέγει η ίδια η λέξη. Είναι το ορθός δοκίν, το ορθός δοξάζειν, η ορθή δόξα, το ορθό δόγμα δηλαδή, η ορθή πίστης. Αυτό σημαίνει Ορθοδοξία, η ορθή πίστης. Ο μεγάλος εχθρός του Θεού και των ανθρώπων, ο διάβολος και Σατανάς, προσπάθησε να νοθεύσει
να διαστρέψει, να καταστρέψει την αλήθεια, την ορθή πίστη με τις αιρέσεις. Δημιούργησε εκατοντάδες και χιλιάδες μέχρι σήμερα αιρέσεις. Σήμερα υπάρχουν στον προτεσταντικό χώρο χιλιάδες αιρέσεις. Αλλά η Ορθοδοξία δεν διαλύθηκε. Διατηρήθηκε στην Εκκλησία, την οποία το Πνεύμα το Άγιο, σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού, οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, σε ολόκληρη την αλήθεια. Η ορθή πίστης, η Ορθοδοξία διατηρήθηκε στην Εκκλησία, η οποία είναι, κατά το Λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δεν το λέμε επειδή είμεθα Ορθόδοξοι, είναι ιστορική αλήθεια ότι η Εκκλησία μας δεν άλλαξε κανένα από τα δόγματα της αρχαίας ενωμένης χριστιανοσύνης. Εμείς οι Ορθόδοξοι σήμερα στον 20ο αιώνα πιστεύουμε τα ίδια ακριβώς δόγματα που πίστευε η χριστιανοσύνη, η Εκκλησία των 8 πρώτων αιώνων. Έχω προκαλέσει αναρρύθμιτες φορές τους ετεροδόξους, παπικούς, προτεστάντες, χιλιαστάς, να αποδείξουν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι αλλάξαμε έστω ένα μικρό δόγμα της αρχαίας Εκκλησίας. Δεν μπορούν να αποδείξουν τέτοιο πράγμα. Επίσης μέσα στην Ορθοδοξία συμβαίνουν ορισμένα σημεία, θαύματα που δεν συμβαίνουν σε ετεροδόξους και σε αλλοθρίσκους. Ο Θεός κάνει θαύματα από ευσπλαχνία και σε ετεροδόξους και σε αλλοθρίσκους. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, παραδείγματος χάρη, θεράπευε μουσουλμάνους, Τούρκους, εκεί στα Φάρασα του Πόντου. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, από ευσπλαχνία κάνει θαύματα και σε ετεροδόξους και σε αλλοθρίσκους. Αλλά ορισμένα θαύματα τα κάνει μόνο στον Ορθόδοξο χώρο, για να αποδεικνύεται και έτσι ότι η Ορθοδοξία είναι η ορθή πίστης, είναι ο χριστιανισμός, η χριστιανική διδασκαλία στην γνησία και αυθεντική μορφή της. Και ότι η Εκκλησία μας ως κατέχουσα την ορθήν πίστη είναι η αληθινή Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία ομολογούμε απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστεως. Αυτά είχα να πω, κύριε Κουτρουμπέλη, ως προς την Ορθοδοξία. Κοιτάξτε, κύριε, ότι διαφωνούμε, να σας πείτε. Είμαστε και παρόντες. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ερχόμαστε πάλι στα ίδια τα προηγούμενα. Δηλαδή, εγώ σας απέδειξα προχθές ότι είπε ότι κανένα δόγμα δεν άλλαξε. Δόγμα. Συγγνώμη. Δόγμα. Και μάλιστα είπε ότι ούτε μία οξία δεν άλλαξε. Και σας απέδειξα προχθές, το παραδέχτηκε και ο ίδιος κύριος Σωτηρόπουλος. Δεν παραδέχτηκα. Όχι. Μια στιγμή παραδέχτηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό σήμερα των ιερέων υπογράφουν το αυτόματο διαζύγιο. Δεν είναι δόγμα αυτό. Συγγνώμη. Ο Χριστός είπε ότι όποιος χωρίσει τη γυναίκα του παρεκτός λόγω πορνείας γίνεται μοιχός. Ο Χριστός το είπε αυτό, είναι δόγμα. Εφόσον το είπε ο Χριστός και είναι δόγμα και το παραβαίνει. Το μεγαλύτερο ποσοστό της Ορθοδοξίας κατ' όνομα, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Και οι Προτεστάντες πιστεύουν ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Και οι Παπικοί πιστεύουν ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Και οι Χιλιαστές πιστεύουν ότι είναι Ορθόδοξοι. Ότι τέτοια εισαγωγή δεν έπρεπε να την κάνει, και δικαίωμά του βέβαια είναι, αλλά αφού είμαστε παρόντες εμείς, πρέπει να έχουμε και την αυτή να απαντήσουμε. Δεύτερον, διάβασα στο βιβλίο που μου είπατε τα μυστήρια. Κύριε Ρούσο, κύριε Ρούσο, να τελειώσουμε. Κάναμε μια συμφωνία. Προσέξτε. Τα μυστήρια ήταν δύο. Γίνανε 8 και καταλήξανε σε 7. Δεν είναι αυτό αλλαγή δόγματος. Θα απαντήσω. Θα ακούσετε τώρα, έτσι. Βλέπετε λοιπόν. Θα απαντήσω. Εγώ είπα να πει δύο. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Κοιτάξτε, αυτή είναι η άποψη. Και γι' αυτό πρέπει να απαντήσω. Ναι. Να ρωτήσω. Ξέρετε τι λες στην αποκάλυψη. Είπατε αυτό, παιδί. Το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Δηλαδή μπορεί και εγώ να λέω ότι μονάσαι. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα ανακαλύψατε ότι διαφωνούμε, δεν το ξέρετε. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Για να μην φύγουμε. Το αν εσείς ή ο κύριος Σωτηρόπουλος, συγγνώμη, για να φύγουμε από αυτό το θέμα. Απέδειξε ποιος έχει αλήθεια. Πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολούθησε τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, έχει την ευχέρεια να έχει άποψη και νομίζω πλέον ότι για τις δύο προηγούμενες εκπομπές, επειδή
θεωρούνται λήξαν με την έννοια ότι δεν μπορούν να ξαναπανέλθουν. Ότι. Μα προσέξτε. Να επανέλθετε στα ίδια. Συγγνώμη, όχι, δεν επανέλθετε. Όταν λέει, λέει προτεστάτε και είμαστε παρόντε. Μα συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Και μόνο η παρουσία εδώ, κύριε Ρούσο, και μόνο η παρουσία εδώ, σημαίνει ότι έρχεστε να αντιστρατευτείτε στις δικές μας απόψεις. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Κατ' επέκταση, κατ' εσάς, θεωρείτε υπομορφή είτε ενστάσεως είτε διαφωνίας τη δική μας θέση. Γι' αυτό και ήρθατε να διαφωνήσουμε και ταυτόχρονα να συζητήσουμε. Αν ήταν, ήταν ταυτόσιμη η άποψή σας προς το δικό μας, προς τη δική μας δογματική τοποθέτηση, δεν θα ήταν αυτή η αντιπαλότητα. Άρα λοιπόν, περιττεύουν οι συστάσεις αυτής της μορφής, διότι είναι γνωστό και κατανοητό στον κόσμο. Εγώ όμως, ο κ. Σωτηρόπουλος, επειδή απλώς έκανε μια γενική ενημέρωση στο τι γιορτάζει η Ορθοδοξία, όπως και εσείς. Αν πείτε, θέλετε να μου πείτε τι γιορτάζει, όχι άλλο, για να χτυπήσει. Παρακαλώ. Θέλετε να πείτε για κάποια γιορτή δική σας που γιορτάζει μπροστά σας και που κατακρίνουν όλους τους άλλους και θεωρούν ότι μόνο αυτή είναι η Εκκλησία. Να τα ακούσουμε έτσι. Η Εκκλησία της Πεντηκοστής πιστεύει. Κύριε Κοντοβέλη, παρακαλώ. Μην ξεμακρύνετε. Εγώ απλώς. Παρακαλώ και εσύ το πλέον. Ο σκοπός της Εκκλησίας Πεντηκοστής δεν είναι να χτυπήσει. Κύριε Κοντοβέλη, θα σας παρακαλέσω. Είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να σωθεί η πατρίδα. Το είπαμε και διαφωνούμε. Εντάξει, το διαφωνούμε. Λέμε πολλά λόγια και παρέρχεται ο χρόνος και θα δώσουμε λόγο και για κάθε αργό λόγο. Για τη φιλιαρία θα δώσουμε λόγο. Όσα ελέγξαμε, να πάμε τώρα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όχι, δεν θα πάμε στην αρπαγή. Δεν θέλω να αφήσω ένα ελάχιστο κενό σε ζητήματα πίστεως. Μα τα έχουμε απαντήσει, κύριε. Όχι, θα το. Μα θα ξαναπαντήσει πάλι, Όχι, δεν θα απαντήσει. Θα διασαφηνίσω. Πρέπει να υπακούεται όμως. Θα διασαφηνίσω. Πρέπει να υπακούεται. Κύριε Ρούσο. Διότι άμα δεν υπακούεται. Κύριε Ρούσο. Κύριε Ρούσο, κάνατε μία παρεξήγηση την οποία πρέπει να διορθώσουμε. Είπατε ότι παραδέχτηκα ότι αλλάξαμε κάποια δόγματα. Δεν είπα ακριβώς. Σας είπα, τέτοιο δεν είπε κύριε Κοντροπέλη. Σας είπα συγκεκριμένα. Εσύ... Ότι το αυτόματο διαζύγιο... Πολύ ωραία. Θα απαντήσω επί του συγκεκριμένου θέματος και θα φύγουμε. Κύριε Κοντροπέλη, θα ακούστε. Είπατε ότι είναι για την κόλαση. Προσέξτε τώρα, θα σας ρωτήσω τι είπα. Γιατί πολλές φορές δεν προσέχετε τι λέω, με παρεξηγείτε και επανέρχεστε επί πραγμάτων που έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Θα πω τώρα μερικά πράγματα συντόμως και θα σας ερωτήσω να μου πείτε τι είπα. Λοιπόν, το δόγμα είναι άλλο πράγμα, δεν είναι αυτό που αναφέρατε εσείς. Το δόγμα είναι αυτό που πρέπει να πιστεύουμε. Δόγμα είναι να πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, ότι είναι τριαδικός ο Θεός, ότι ο ένας της Τριάδος έγινε άνθρωπος, ότι εσταυρώθη, ότι αναστήθηκε, ότι υπάρχει κόλαση, παράδεισος, άγγελοι, δαίμονες, κρίσεις, ανταπόδοσης. Δεν είναι δόγμα. Προσέξτε τώρα. Σας ρωτάω ειλικρινά. Προσέξτε τώρα. Θα προσέξτε τι θα είπω και μετά αν έχετε ενστάσεις θα απαντήσετε. Δόγμα είναι το να λέμε ότι ο γάμος είναι μυστήριο. Κατά την ακολουθία του γάμου κατέρχεται αοράτως η Θεία Χάρις και ευλογεί το ζεύγος. Δόγμα είναι να διδάσκουμε ότι το ανδρόγυνο δεν πρέπει να χωρίζει εκτός λόγου μοιχείας. Αυτό είναι δόγμα. Η Ορθοδοξία όντως διδάσκει ότι δεν πρέπει να χωρίζει το ανδρόγυνο. Το δόγμα αυτό είναι σταθερό διαμέσου των αιώνων. Ότι το ανδρόγυνο πρέπει να το χωρίζει μόνο το φτιάρι του νεκροθάφτη και η μοιχεία που είναι πνευματικός θάνατος. Και είπατε για τις ενέργειες. Αυτό το λέει η Ορθοδοξία σταθερός. Το ότι τώρα υπάρχουν δεσποτάδες που υποκύπτουν στην πολιτεία, ενεργούν, όπως είχατε που κάνει νόμους και υπογράφει αυτόματα η συνενετικά διαζύγια, αυτό είναι μια παράβαση του νόμου του Θεού, όχι όμως κατάργησης της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία και η Ορθόδοξη επικρίνουν και την πολιτεία και τους δεσποτάδες και τους λένε κακώς υπογράφεται αυτόματα και συνενετικά διαζύγια. Κακώς. Λοιπόν, το δόγμα παραμένει, γίνεται παράβαση της εντολής και αυτή την κατακρίνουμε.
Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα συντόμως. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε τι λέει η γραφή. Καταλάβατε τι λέει. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Καταλάβατε τι θέλετε. Η γραφή λέει δεν θα μοιχεύσεις. Εάν ο Α μοιχεύσει, παραβαίνει την εντολή. Αυτό είναι παράβαση της εντολής. Και αν μοιχεύσουν όλοι οι Ορθόδοξοι. Αυτή είναι παραβάτε της εντολής αμαρτωλή. Όχι αιρετική. Αιρετική πότε θα είναι. Αν θα υπούν η μοιχεία δεν είναι κακό πράγμα. Τότε είναι αιρετική. Ή αν καταργήσουν την εντολή. Με επιτρέπετε. Ή αν παραβούν την εντολή. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι αμαρτία. Ρούσο, μισό για να πει αναλύσει αυτό. Μισό. Αυτοί οι οποίοι υπογράφουν αυτόματα διαζύγια κάνουν αμαρτία. Παραβαίνουν εντολή του Θεού. Αίρεσης θα ήταν εάν έλεγε η Εκκλησία πρέπει να γίνονται αυτόματα διαζύγια, δεν είναι κακό, πρέπει να γίνονται συνεδρικά, πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαλύεται ο γάμος. Εάν έλεγε τέτοια η Εκκλησία θα ήταν αιρετικά. Δεν λέει τέτοια. Με συγχωρείτε. Γι' αυτό επειδή είναι ορθόδοξη η Εκκλησία, εσείς λέτε, δηλαδή, άλλο παράβαση ενός νόμου και άλλο κατάργηση. Να σας πω τι είπατε, αν κατάλαβα καλά. Είπατε δηλαδή ότι της εντολής. Η μεν διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει το αυτόματο διαζύγιο, αλλά έρχονται οι ιερείς και υπογράφουν το αυτόματο. Είναι παραβάτες. Και είναι παραβάτες. Σας λέω εγώ. Εάν πορνεύσει ένας είναι παραβάτης, εάν πει η πορνεία δεν είναι αμαρτία, είναι αιρετικός. Κύριε Σωτηρόπουλε όμως, ο Χριστός δεν είπε στους Φαρισαίους, οι οποίοι άλλα λέγανε και άλλα κάνανε. Δηλαδή, έφυγες από το θέμα τώρα. Όχι, σε αυτό το συγκεκριμένο. Εξετάζουμε τι είναι δόγμα και τι είναι αίρεση. Κύριε Ρούσο, να ρωτήσω κάτι και να τελειώσει αυτό το θέμα. Εσείς έχετε τις τοποθετήσεις αυτές που έχετε τις δογματικές. Θα μου λύσετε ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Δέχομαι ότι, καλόψα, υπάρχει άνθρωπος στον χώρο της Εκκλησίας σας που σαν ενέργεια, προσωπική ενέργεια, δεν συμβαδίζει με το γράμμα, το δογματικό και το νόμο που εσείς θεσπίζετε ως Εκκλησία. Αυτό ακριβώς σας εξηγεί ο κ. Ζωτήρης. Δεν κρίνουμε λοιπόν το δόγμα σας, αλλά τις ενέργειες των ανθρώπων. Προσέξτε όμως, εάν το 90%... Αυτό θα το κρίνει ο Θεός. Και 100%. Θα το κρίνει ο Θεός. Και 100%. Της Εκκλησίας της Πεντηκοστής έχει ξεφύγει από το δόγμα. Όχι από το δόγμα. Μισό λεπτό. Δεν καταλάβατε. Όχι από το δόγμα. Άλλο είμαστε. Μισό λεπτό. Μου επιτρέπετε, δικαιοί. Παρακαλώ. Μπήκατε στη δικαιοκρισία του Θεού, στις ενέργειες. Το παράδειγμα, παρακαλώ. Που είπε, συγγνώμη, το παράδειγμα που είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, ότι πάει ένας και μοιχεύει από τους Ορθόδοξους. Όταν πάει αυτός και μοιχεύει και έρχεται μετά, εγώ ας μην πάρω την ερώτηση, λέω για την Πεντηκοστή. Καταρχάς όλοι μοιχεύουν σήμερα. Όλοι μοιχεύουν, έτσι μόνο στο λοιπόν, δεν χωρίζει κανείς τώρα. Έρχεται στον υπεύθυνο της Εκκλησίας Πεντηκοστής και υπογράφει, του λέει καλά έκανες να πούμε. Και με εγώ. Σας το υπογράφω κιόλας εγώ. Το 90% προσέξτε. Εγώ σου λέω 100%. Κύριε Αποτροπέλη, συγγνώμη. Και 100% να πορνεύουν και να μοιχεύουν, αυτό είναι αμαρτία και παράβαση του νόμου. Αίρεση είναι άμα πει η μοιχεία δεν είναι κακό. Η πορνεία δεν είναι κακό. Το λέω. Σας το είπα και εσάς. Και όλοι να μην μοιχεύαν. Κύριε Κοντρομπέλη. Και να ήταν αναμάρτητοι. Εάν η Εκκλησία έλεγε μοιχεύεται, πάλι θα είχε εκπέσει τη δογματική αληθεία. Να ξεφύγουμε από αυτό. Δεν ξέρετε τι θα πει δόγμα, κύριε Ρούσο. Παρακαλώ. Εάν κύριε Κοντρομπέλη ήταν έτσι, θα έπρεπε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών να κάνει ένα γράμμα και να πει. Όσοι από τους ιερείς υπογράφουν το αυτόματο διαζύγιο εκτός της Εκκλησίας. Έτσι είναι. Ακούστε με. Πώς τους βγάζετε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πορνεύει. Κύριε, αυτό είναι άλλο θέμα. Και εδώ όλοι υπογράφουν το αυτόματο διαζύγιο. Ένα παράδειγμα. Ο Φλωρίνης δεν υπογράφει. Μπράβο. Συμφωνώ. Υπάρχουν δεκάδες. Εάν πορνεύεις, κάνεις αμαρτία. Εάν πεις η πορνεία δεν είναι αμαρτία, είσαι αιρετικός. Του κατάλαβες τι διαφορά. Εάν πορνεύεις, είσαι απλός αμαρτωλός. Εάν όμως προχωρήσεις και πεις η πορνεία δεν είναι κακό πράγμα, τότε είσαι αιρετικός. Κύριε Ρούσο, σας παρακαλώ. Θα πάνε στην πόλη. Κατάλαβες. Άλλο θέμα αυτό. Έφυγες από το θέμα. Κατάλαβες τώρα τι είναι πιστεύω, δόγμα. Πιστεύω ότι δώσαμε τους ορισμούς μας. Ακούστε, σας παρακαλώ. Θα φύγουμε τώρα στο θέμα της Αρπαγής. Σας παρακαλώ. Να δώσω αν θέλεις. Ναι, στα μη είπα ότι στην αρχή τα μυστήρια από ό,τι διάβασα στο βιβλίο. Να δώσετε, να ξεφύγουμε πάλι. Θα απαντήσετε, θα σας απαντήσουμε. Να δώσω. Ήτανε δύο. Αν σας απαντήσει, θα το απαντήσετε πάλι μετά εσείς. Όχι, εντάξει. Τι να κάνω. Καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό αυτό το πράγμα. Απλώς. Θέλω να διευκολύνω. Το ανέφερα και λέω, εδώ διάβασα ότι στην αρχή
ήταν 2 τα μυστήρια. Μετά γίνανε 8 το και κατέληξαν σε 7. Βάλιστα. Δεν είναι αλλαγή δόγματος αυτή? Όχι. Γιατί? Θα απαντήσω. Θα προσέξεις. Το πρόβλημα είναι για το ήμα. Ξέρεις ότι υπήρχαν διακυμάνσεις ως προς τον αριθμό των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Μην απαντήσετε γιατί βγαίνουμε στις διαφημίσεις. Τώρα τον σας κόβουμε σε... Όχι, μα δεν είναι σκόπιμο. Είναι θέμα ότι συντύπτουν... Δεν το λέω μόνο για τον εαυτό μου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν πειράζει. Θα περάσουμε διαφημιστικά μηνύματα, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Όσο πιο σύντομα μπορούμε, κύριε Σωτηρόπουλο, θα σας παρακαλέσω να δώσετε μια βάση στον κύριο Συντόμως. Ρούσο. Ναι. Ο κύριος Ρούσος είπε ότι είχαμε διακυμάνσει ως προς τον αριθμό των μυστήριων. 2 μυστήρια, 7 μυστήρια, 8 μυστήρια. Και εγώ απαντώ ότι έχουμε και διακυμάνσεις ως προς τον αριθμό των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Η αποκάλυψη έγινε δεκτή με κάποια καθυστέρηση. Λόγω των παρεξηγήσεων του 20ου κεφαλαίου περί χιλιασμού κλπ. Αλλά αναγνωρίστηκε ως βιβλίο θεόπνευστο της Αγίας Γραφής και οριστικοποιήθηκε ο κανόν 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Έτσι. Έτσι οριστικοποιήθηκε και ο αριθμός των μυστηρίων. Τα μυστήρια εξ αρχής είναι κατ' ουσίαν και τα 7 μυστήρια. Μέσα στην Αγία Γραφή κανένα από τα 7 μυστήρια δεν αναφέρεται ως μυστήριο. Αν δηλαδή στηριχθούμε στην Καινή Διαθήκη, δεν θα δούμε ότι η Θεία Κοινωνία ή το βάπτισμα ή ο γάμος χαρακτηρίζεται ως μυστήριο. Ο γάμος αναφέρεται. Λοιπόν, όχι ως μυστήριο. Που λέει το μυστήριο είναι μέγαλο. Δεν είναι με την μυστηριακή έννοια εκεί. Είναι. Αποκαλύπτεται μία μυστική αλήθεια. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Ναι. Το αναφέρω, λέει, στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Αυτή είναι η μυστική έννοια. Λέγεται μυστήριο. Λέγεται μυστήριο όχι με τη μυστηριακή έννοια, με την έννοια των 7 μυστηρίων της Εκκλησίας, αλλά με την έννοια ότι έχει μυστική σημασία. Ότι ο γάμος είναι εικόν της πνευματικής σχέσης Χριστού και Εκκλησίας, νυμφίου Χριστού και νύμφης Εκκλησίας. Εκεί δεν είναι με την έννοια του μυστήριου, όταν λέει το μυστήριο του το μέγα εστία, άλλο που το πηγαίνουμε σήμερα εκεί πολλές φορές για να εξάρουμε το γάμο. Αν στηριχθούμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη, πρέπει να πούμε κανένα μυστήριο δεν αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Και όμως και το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία και το χρίσμα και ο γάμος και η ιεροσύνη, όλα αυτά είναι στην ουσία μυστήρια. Ό,τι χαρακτηρίστηκαν σταδιακώς ως μυστήρια, αυτό είναι άλλο θέμα. Στην πραγματικότητα και στην ουσία ήταν μυστήρια εξ αρχής, αλλά δεν χαρακτηρίζονταν. Αυτή η διαφορά που λέτε είναι ως προς τον χαρακτηρισμό του γάμου, της Θείας Ευχαριστίας, της Ιεροσύνης ως μυστηρίων. Ο χαρακτηρισμός είναι ο οποίος είχε διακυμάνσεις. Η ουσία υπήρχε. Όταν λέγει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, είναι μυστήριο. Όταν λέει γάμος εν Κυρίω, είναι μυστήριο. Όταν λέει επέθετον οι Απόστολοι τα σχήρας και μετέδων Πνεύμα Άγιο, λοιπόν, και τηλούμε εμείς το χρήσμα, είναι μυστήριο. Λοιπόν, η λέξη μυστήριο δεν υπήρχε ως χαρακτηρισμός αρχικός και στις 7 ιερές αυτές τελετές. Λοιπόν, καταλάβατε. Συνεπώς δεν υπάρχει ουσιαστική. Ήθελα να επανέλθω κάποια στιγμή πάνω σε αυτό το θέμα και με πιο αναλυτικό τρόπο εμπεριστατωμένο στην διαφωνία. Ναι. Αν ξανά έχουμε την. Τώρα να έρθουμε στο θέμα τη αρπαγή, κύριε Κουτρομπέλη. Καταρχάς, επειδή το θέμα για να κατανοηθεί και από του αγαπητού τηλεθεατέ, να πάρουμε ένα-ένα τι εκφράζει η Εκκλησία των Πεντηκοστιανών και η δική μα Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να κατανοεί ο κόσμος και να δούμε τις διαφορές, αν υπάρχουν. Πρώτα, έτσι, κύριε Κοντρομπέλη, να μας πει ο κύριος Ρούσος, οι πεντηκοστιανοί τι εννοούν όταν λένε αρπαγή της Εκκλησίας. Πώς. Να ακούσουν τηλεθεατέ τη διδασκαλία των πεντηκοστιανών. Μην ολοκληρώσετε. Απλώς ένα μόνο. Πρώτο μέρος, να πει το τι εννοείται αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι το εξής. Και για να γίνει κατανοητό, παράκληση, ας πούμε, και οι τηλεθεατές, αν είχαν κάποιο μολύβι, να σημειώσουν τα χωρία τα οποία θα αναφέρω, ώστε και μετά στις ερωτήσεις να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Πρώτα όμως να μας πείτε τι είναι αρπαγή και μετά τα χωρία. Ναι, λοιπόν, αρπαγή, από ό,τι βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, που περιγράφεται κυρίως στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο Δέλτα, στίχος 13 και επόμενα, λέει ο λόγος του Θεού εκεί τα εξής.
Πες τη μας τι είναι αρπαγή και μετά να μας πείτε το χωρίο. Τι εννοεί είναι πεντηκοστιανή όταν λένε αρπαγή της Εκκλησίας. Εννοούμε το εξής. Τι εννοείτε. Λέει εδώ ότι... Όχι τι λέει εκεί. Εσείς τι εννοείτε και θα δούμε αν το λέει εκεί. Θα το δούμε αν το λέει εκεί. Εσείς να μας πείτε τι εννοείτε αρπαγή της Εκκλησίας. Εμείς όταν λέμε Θεία Ευχαριστία εννοούμε σώμα και αίμα Χριστού. Κύριε Σωτηρόπουλε, μην επεμβαίνετε. Θα, αυτό που είναι πάμε, αυτό θα πούμε. Όπως έλεγα, ευχαριστία, δεν είναι. Λοιπόν, εδώ στην Α Θεσσαλονικής Δέλτα 13 το περιγράφει και θέλω να το εκφράσω όπως το πιστεύουμε με τα λόγια ακριβώς της Αγίας Γραφής. Δεν θέλω να αγνοείτε, λέει αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, για να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, έτσι και ο Θεός τους κοιμηθέντες δια του Ιησού θα τους φέρει μαζί του. Διότι αυτό λέει, σας λέμε, δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, όταν γίνει η παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες. Δεν θα πάμε μαζί, δεν θα έχουμε πεθάνει. Θα υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θα είναι ζωντανοί επί της γης. Μπορεί να είμαστε εμείς, μπορεί εμείς να έχουμε πεθάνει και να είναι μεταγενέστεροι από εμάς. Επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα, που σημαίνει με εντολή, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Αυτοί οι οποίοι έχουν πεθάνει μαζί με τον Χριστό. Χριστιανοί. Δεν λέει βέβαια εδώ ούτε πεντηκοστιανοί ούτε ορθόδοξοι. Καθημάς εδώ βλέπουμε ότι είναι οι αναγεννημένοι χριστιανοί, οι οποίοι είναι του Χριστού. Δεν λέει ούτε αναγεννημένοι. Αφήστε τον να πει. Λέει κατά Ιωάννη Γάμα, λέει ότι. Εννοεί την Εκκλησία που ο Χριστός ξέρει. Άνωθεν. Εάν κάποιος λέει κατά Ιωάννη Γάμα 3 δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δίνεται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Ναι. Λοιπόν, εδώ του Χριστού, εσείς το εννοείτε αλλιώς, εμείς το εννοούμε αλλιώς. Εδώ λέει του Χριστού. Εσείς μπορεί να πιστεύετε, θα πάτε μόνο οι Ορθόδοξοι. Εμείς μα αν δεν πιστεύετε, αν δεν πιστεύετε ότι είστε στην Εκκλησία, θα είστε εκεί που είστε. Έτσι, εντάξει, ολοκληρώστε, λοιπόν, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Λέει, λοιπόν, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με κέλευσμα. Κέλευσμα σημαίνει εντολή, όπως και στο ναυτικό υπάρχει κελευστής, αρχικελευστής. Με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ. Αυτή θα είναι και η πιο όμορφη ώρα της ζωής μας. Από να πεθάνουμε εν Χριστώ, όπως είπε και ο κ. Σωτηρόπουλος την προηγούμενη φορά. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, αυτοί που έχουν πεθάνει. Έπειτα εμείς οι ζωντάνοι, λέει, θα αρπαχθούμε μαζί με εκείνους, με ταυτόν, εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Όταν λοιπόν λέμε αρπαγή, εννοούμε ότι εμείς που θα είμαστε ζωντανοί εδώ, αν έρθει ο Χριστός στις μέρες μας, θα μας αρπάξει μαζί με εκείνους οι οποίοι πέθαναν εν Χριστώ. Χριστιανοί, του Κυρίου άνθρωποι. Άνθρωποι αναγεννημένοι, σωσμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τη ζωή του Χριστού και περιμένουν το Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι. Εγώ έχω ακούσει ότι οι Προτεστάντες όταν μιλούν για αρπαγή της Εκκλησίας εννοούν ότι ο Χριστός θα έρθει πρώτου Αντιχρίστου και θα αρπάξει την Εκκλησία στον ουρανό, θα αρπάξει τους πιστούς, τους εκλεκτούς, τους δικούς τους στον ουρανό για να μην υποφέρουν από τον Αντιχριστό, ότι η αρπαγή θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου. Κοιτάξτε, έτσι το πιστεύετε εσείς. Θα σας πω, τώρα πάμε όχι τι είναι αρπαγή, αλλά πότε θα γίνει αρπαγή. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, πείτε. Εκεί είναι η διαφορά μας. Άρα συμφωνούμε στο τι είναι αρπαγή. Ότι θα αρπαχθούν οι πιστοί μια μέρα στον ουρανό, αυτό το λέει σαφώς ο Απόστολος. Αλλά πότε θα γίνει αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά διαφωνούμε στον χρόνο. Πότε θα γίνει αρπαγή. Μέχρι εδώ. Όπως τα ερμήνευσε, να δούμε γιατί μπορεί να πιστεύουν άλλο ο κ. Ρούσος. Όχι, αυτά είναι εντάξει, ό,τι λέει ο Απόστολος. Εδώ κρίνεται και αυτό το οποίο λέει ο κ. Ρούσος, έτσι. Λοιπόν, και ακούνε και όλοι, μέχρι εδώ, σε αυτό το χωρίο, πριν το πότε θα γίνει, όπως τα ερμήνευσε εντάξει, το κεφάλαιο αυτό, συμφωνούμε. Δεν έχουμε διαφορά λοιπόν. Όχι. Προχωράμε παρακάτω. Η διαφορά μας είναι στο πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Να μας πούν τι πιστεύουν. Αυτό δεν θέλω να ακούσω. Να μας πούν τι πιστεύουν, εάν δηλαδή θα γίνει πριν Αντιχρίστο, όπως είπατε εσείς και θέσατε το ερώτημα, ή μετά. Παρακαλώ, κύριε Ρούσο. Αυτό θέλω να ακούσω, κύριε Ρούσο. Το χρόνο. Πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας στον ουρανό. Όλη η Εκκλησία και η Εκκλησία της Πεντηκοστής και οι Ευαγγελικές Εκκλησίες που είναι σε όλο το αυτό τον κλάδο, αυτό το θέμα το αφήνουν ελεύθερο
Δηλαδή δεν δογματίζουν επάνω εκεί, ιδιαίτερα στις αποκάλυψεις τα θέματα, αλλά αφήνουν ελεύθερο. Εγώ έχω μία προσωπική γνώμη επάνω σε αυτό, δηλαδή εγώ πώς το βλέπω. Εκείνο που όλη η Εκκλησία, η αναγεννημένη, περιμένουμε, είναι να έρθει ο Χριστός. Πότε? Το πότε θα έρθει, αυτό είναι δική του δουλειά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έρθει τότε ή τότε. Προσέξτε, εγώ έχω ακούσει, ναι, ότι οι Προτεστάντες υποστηρίζουν, ναι, ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου, πρωτού έρθει ο Αντίχριστος. Κοιτάξτε, για αυτή τη γνώμη τι λέτε. Έχω την εκκλησιαστική ιστορία που μου ζητήσατε και την άλλη φορά, μια εκκλησιαστική ιστορία δική μας. Σας συνέφερα σήμερα, παρά το ότι εμείς δεν έχουμε βγάλει εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι ερμηνεία, και επάνω εκεί αναφέρει, όπως σας είπα, ότι το Κύριο που όλοι... Δογματική ιστορία είναι, όχι εκκλησιαστική ιστορία. Εκκλησιαστική ιστορία. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, που... για ακούσουμε, κύριε Ρούσο, ιστορία. Να μην περνάει η ώρα, σας παρακαλώ. Άμα δείτε στον περιεχόμενο, έχει. Λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε? Όπως σας είπα, εκείνο το οποίο εμείς περιμένουμε είναι να έρθει ο Χριστός. Το πότε θα έρθει ο Χριστός, θα είναι πριν ή μετά τον Αντίχριστο, αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το δούμε σήμερα. Πολύ ωραία. Αυτό θέλω να δούμε σήμερα. Αυτό θέλω να δούμε σήμερα. Σε αυτό όμως, όπως σας είπα, θα είναι μόνο η προσωπική μου άποψη. Εσείς έχετε ακούσει ότι στον προτεσταντικό χώρο υπάρχει αυτή η γνώμη ότι ο Χριστός θα έρθει και θα αρπάξει την Εκκλησία προτού έρθει ο Αντίχριστος? Εντάξτε, έχετε ακούσει αυτή τη γνώμη? Έχω ακούσει και αυτή. Την παραδέχεστε? Εγώ προσωπικά παραδέχομαι αυτή που είπατε τη γνώμη, αλλά όμως, όπως σας είπα... Ότι δηλαδή, τι παραδέχεστε, ότι θα έρθει πρώτο Αντιχρίστο? Ότι η αρπαγή θα είναι πρώτο Αντιχρίστο. Ωραία, πολύ ωραία, αυτό να συζητήσουμε. Αυτό είναι προσωπικό. Αυτό λένε οι Προτεστάντες, δεν είναι προσωπικό σας. Το λένε πολλοί Προτεστάντες. Βλέπετε ότι διαστρέφετε τώρα αυτά που λέω. Δεν διαστρέφω. Διαστρέφετε. Το λένε πολλοί Προτεστάντες αυτό. Εγώ σας είπα λοιπόν ότι η Εκκλησία των Προτεσταντών αυτό το θέμα το αφήνει ελεύθερο. Και λέει ότι εμείς περιμένουμε να έρθει ο Χριστός. Είμαστε του Χριστού αναγεννημένοι. Το πότε θα έρθει, ή πριν ή μετά, δεν του δίνει μεγάλη σημασία. Δώστε μου να σας το διαβάσω και από εδώ που είναι επίσημο βιβλίο. Δεν θα διαβάσω. Κύριε Κουτροπέλη, δεν θα με διακόψετε. Δεν θα με διακόψετε. Να σας το δείξω ότι έτσι. Εντάξει. Εκείνο που εμείς μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε στην αρπαγή. Τώρα πότε θα είμαστε? Εσείς προσωπικά τι πιστεύετε? Να συνοψίσουμε ένα-ένα. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέει ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, λέτε ότι η γνώμη σας ταυτίζεται με αυτή τη γνώμη που είναι η κοινή γνώμη, δηλαδή, στον χώρο των Προτεσταντών. Όχι, δεν είναι κοινή γνώμη, σας το είπα αυτό. Σας είπα ότι στην Εκκλησία της Πεντηκοστής παραδέχονται, άλλες εκκλησίες δέχονται, όχι μία εκκλησία, άλλοι δέχονται, το βλέπουν. Αφήνουν ελεύθερα τα μελλοντικά. Διότι πολλοί είπανε μελλοντικά, όπως οι μάρτυρες του Ιακώβα, και είπαν το 14 θα γίνει αυτό και έπεσαν έξω. Αυτό δεν θα γίνει, αυτό και δεν γίνει. Και μάλιστα θέλετε να σας πω και ναι, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ναι, μελετώντας για το θέμα που έχουμε σήμερα, βλέπω παραδείγματος χάρη ότι ο Μεν Τρεμπέλας λέει εδώ ότι οι 144.000 είναι από το λαό Ισραήλ, ενώ ο Βασιλόπουλος προηγούμενος... Είναι άλλο θέμα πέρα, αυτό. Όχι, σας παρακαλώ. Να μην φεύγουμε από τα θέματα. Σας παρακαλώ, να ακούει και ο κόσμος τώρα. Να μην χάνουμε τον χρόνο, κύριε Κουντρομπέλη. Χάνουμε τον χρόνο. Ο Μεν Τρεμπέλας, εάν διαβάσετε στην ερμηνεία του Αποκάλυψη κεφάλαιο Ζ, 4 στίχος, για τους 144.000, λέει ότι προέρχονται, θα είναι απόγονοι του λαού Ισραήλ. Οι χριστιανοί δηλαδή που έγιναν από Ισραηλίτες. Και ενώ στην Αποκάλυψη εξηγημένη του Βασιλόπουλου, ο οποίος ήταν προηγούμενος της Μονής Πετράκη, λέγει εδώ ότι δεν είναι μόνο Ισραηλίτες, αλλά είναι από όλα τα έθνη. Ναι. Δηλαδή μελλοντικά γεγονότα, ναι, τα οποία, όπως είπε και ο κ. Σωτηρόπουλος, η Αποκάλυψη είναι απλή, είναι και δύσκολη και μπορεί κάποιος να πέσει έξω. Γι' αυτό η Εκκλησία... Άρα λέτε δεν έχετε δηλαδή θέση, η Εκκλησία της Πεντηκοστής ως προς αυτό που λέτε το πότε. Ναι. Δεν εσείς προσωπικώς, εφόσον λέει δεν έχει θέση, το ότι δεν έχουμε θέση, εσείς προσωπικώς, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ένας διαβάζει την Αγία Γραφή και βλέπει τα γεγονότα. Εδώ μέσα ξέρετε τι λέει, ότι ο Αντίχριστος είναι ο Πάπας, λέει ο Βασιλόπουλος. Και ότι ο αριθμός του είναι εκτός, είναι άλλο ο θέμα αυτό. Σε παρακαλώ. Λέει, άμα σε παρακαλώ. 30, δεν θα βγαίνω από το θέμα. Και βγάζουμε ένα σύνολο. Δεν θα βγαίνω από το θέμα, κύριε Ρούσο. Σήμερα, γιατί προσέξτε η Αποκάλυψη πώς ερμηνεύεται. Και η Αγία Γραφή ολόκληρη. Η Αποκάλυψη, επειδή είναι μελλοντικά γεγονότα,
Ο Ιωάννης δεν τα αναφέρει με τη σειρά όπως ξέρουμε. Όπως βλέπουμε μια σειρά από βουνά, βλέπουμε τις κορφές των βουνών. Δεν μπορούμε να. Δεν βλέπουμε από κάτω, έχει πολλές λεπτομέρειες. Συνεπώς μελλοντικά γεγονότα, ναι, προσέξτε. Ναι. Μελλοντικά γεγονότα. Εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω, για αν συνεχίσετε να είστε εκτός θέματος. Λοιπόν. Θέτω σαφώς ένα θέμα. Εσείς προσωπικώς πιστεύετε ότι η αρπαγή θα γίνει πρώτο Αντιχρίστου ή μετά? Το θέμα που ήρθαμε να κύριε Κοντρομπέλη, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα που ήρθαμε να συζητήσουμε, κύριε Σωτηρόπουλε, ναι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό. Το θέμα είναι την αρπαγή. Είναι αυτό. Αυτό ήρθαμε να συζητήσουμε. Τώρα, αν εσείς δεν θα αλλάξετε το θέμα. Ότι ο Χριστός θα έρθει και θα μας αρπάσει μια μέρα στον ουρανό τους πιστούς, αυτό το παραδέχονται όλοι οι χριστιανοί και δεν έχουμε διαφορά σε αυτό. Λοιπόν, η διαφορά μας είναι, κύριε Ρούσο, ναι, ότι οι Προτεστάντες, ναι, πολλοί Προτεστάντες, δέχονται ότι η αρπαγή θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου. Και εσείς προσωπικώς είπατε, προσωπική σας γνώμη, ότι η αρπαγή θα γίνει πρωτού έρθου Αντίχριστος. Έτσι το βλέπω. Αυτό θα συζητήσουμε. Αλλά τώρα, όπως σας είπα, αυτό δεν είναι άποψη της Προτεστάντικης Εκκλησίας ολόκληρης. Δεν είπα, εγώ είπα πολλοί Προτεστάντες. Τώρα το λέτε. Στην αρχή είπατε ότι έτσι είναι. Λοιπόν, εάν θέλετε για την προσωπική μας. Πολύ ωραία, να συζητήσω με την προσωπική σας γνώμη. Μην ξεχνάτε, κυλιαστέ, αν έχουν οριστεί ως κυλιαστέ, είναι ότι έχουν σαφέστατη τοποθέτηση περί της χιλιετούς βασιλείας, η οποία βέβαια, ναι μεν, μπορεί να αναφέρεται στο προφητικό βιβλίο της Αποκαλύψης, όπως είπατε, αλλά είναι σταθερή η θέση τους. Δηλαδή έχουν δημοσιοποιήσει αυτή τη θέση. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Ίσως δεν το έχετε προσέξει καλά. Παρακαλώ, δεν ακούσα. Ο Ρόσελ, ναι, γιατί δεν ξέρω αν έχει, ναι, τους 7 τόμους, τους έχω μελετήσει και τους έχω όλους τους 7 τόμους, ναι, δεν πίστευε σε γήινη βασιλεία, πίστευε σε ουράνια βασιλεία. Μετά είπανε για χιλιετή στην αρχή βασιλεία. Γιατί φεύγετε από το θέμα, μετά, κύριε Κοντρομπέλη. Σας είπανε, δεν πιστεύουν τώρα μόνο χιλιετή. Τώρα πάμε και λέγεις το χιλιαστό. Εγώ σας κύριε Κοντρομπέλη, ότι σας παρακαλώ. Μια τοποθέτηση. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Είπαμε εξ αρχής και από την προηγουμένη συνάντηση το ότι θα στηριχθούμε αυστηρά πάνω στο θέμα. Ωραία. Εδώ έχουμε μία διαφορά. Να περάσουμε στις ειδήσεις. Πότε θα γίνει η αρπαγή? Ο κύριος Ρούσος πιστεύει προσωπικώς ότι η αρπαγή θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου. Αυτό πιστεύουν και πολλοί Προτεστάντες. Η επικρατούσα γνώμη στον Προτεσταντισμό, η επικρατούσα γνώμη είναι ότι η αρπαγή θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου. Δηλαδή, ο Χριστός θα έρθει και θα παραλάβει τους εκλεκτούς του στον ουρανό, την εκκλησία του στον ουρανό, πρώτου Αντιχρίστου, για να μην υποφέρουν από τον Αντίχριστο οι δικοί του. Αυτό θα συζητήσουμε. Αυτό, όπως ακριβώς είπε, ότι επικρατούσα γνώμη, δεν είναι σωστό. Είναι η επικρατούσα. Αυτή είναι η θεωρία της. Αυτή είναι η θεωρία. Να περάσουμε στις ειδήσεις, παρακαλώ. Και μετά θα ακούσετε και την ορθόδοξη τοποθέτηση και θα το συζητήσουμε. Αλλά αλλάζουμε θέμα τώρα. Δεν αλλάζουμε. Στη δεύτερη φάση, για αυτούς που άνοιξαν το δεύτερο τώρα ή θέλουν καλύτερα να κατανοήσουν αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα, στο πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ναι. Είχατε αρχίσει να εξηγείτε τις θέσεις μας και μετά να μπούμε και στην απόψη. Όλοι οι χριστιανοί, ασχέτως άλλων διαφορών, συμφωνούμε ότι μια μέρα ο Χριστός θα έρθει και θα παραλάβει τους εκλεκτούς του στον ουρανό. Η διαφορά μας ως προς τον κύριο Ρούσο είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Χριστός θα έρθει και θα αρπάσει τους ειδικούς του στον ουρανό κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο κύριος Ρούσος πιστεύει, καθώς και πολλοί Προτεστάντες πιστεύουν, ότι ο Χριστός θα έρθει και θα αρπάξει τους εκλεκτούς του στον ουρανό προτού έρθει ο Αντίχριστος, για να μην υποφέρουν από τον Αντίχριστο. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς λέμε η αρπαγή θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Ο κύριος Ρούσος και πολλοί Προτεστάντες λένε η αρπαγή θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου. Να συζητήσουμε αυτή τη διαφορά. Κύριε Ρούσο, να μας δείξετε ένα έστω χωρίο που αποδεικνύει ότι η αρπαγή των εκλεκτών στον ουρανό θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου, πρώτου έρθει ο Αντίχριστος. Για να μην υποφέρω. Ναι, ναι. Δεν θα σας δείξω ένα, θα σας δείξω περισσότερα. Ένα, αν μου δείξετε, είναι αρκετό. Ωραία, λέξτε Θεό. Πείθομαι, αν μου δείξετε ένα. Εγώ μπορώ να δείξω πολλά που αποδεικνύουν ότι η αρπαγή θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ένα. Ναι. Ακούω. Λοιπόν, στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, και μπορούν οι τηλεθεατές να το σημειώσουν και να το γράψουν. Εδάφιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο. Μάλιστα. Λέει τα εξής. Τι λέει? Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι στίχο, κύριε? Από το ένα στίχο.
Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, δεύτερο κεφάλαιο. Δεύτερο κεφάλαιο, ναι. Από τον ένα στίχο. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε δια επιστολής ως γραφωμένης ηφημών, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπον, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία. Ναι. Και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν, σας έλεγω ταύτα, λέει ο Παύλος. Ναι. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Το 7 στίχο θα ήθελα να σας το διαβάσω από το κείμενο, ακριβώς πώς το λέει. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Σήμερα βλέπουμε τις ενέργειες του Αντιχρίστου στην εποχή μας, πάρα πολλοί τρανταχτές, μπορεί στους παρελθούσες γενναίες να πίστευαν ότι μπορεί να ήταν ο Πάπας ή μπορεί να ήταν ο Χίτλερ κτλ. Σήμερα όμως βλέπουμε, και είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους τηλεθεατές, εδώ είναι ένα άρθρο των νέων και λέγει ότι ένας Δίας θα μας σώσει. Είναι το σύστημα του 666, το online, που θα μπορεί κανείς να πάρει, να αγοράσει και να πουλήσει μόνον με το 666. Και τα τρόφιμα όλα βάζουν όλα τον αριθμό 666. Ναι, μεν βλέπουμε τις ενέργειες του Αντιχρίστου πεντακάθαρα, που αποδεικνύουν και ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Συγγνώμη, μια ένσταση, παρακαλώ. Όχι των ανθρώπων, όχι του Αντιχρίστου. Ορίστε, ποιο? Των ανθρώπων. Ο Αντιχριστός δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Για διευκρίνηση. Των ανθρώπων. Εκτός αν έχετε να υπολέξετε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι ενέργειες του Αντιχρίστου. Μέσω των ανθρώπων, βέβαια. Ακριβώς. Ναι, συγγνώμη, όμως, να υπό και εγώ. Μπορείτε να πείτε οι ενέργειες του σατανά, ναι, διαμέσου σατανικών ανθρώπων, ναι, όχι του Αντιχρίστου, διότι ο Αντίχριστος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Μα το είπα από τον προτέρω. Το είπα στην αρχή. Συνεπώς, δεν μπορεί να λέτε ενέργειες του Αντιχρίστου, εντάξει, αφού δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Εντάξει, τώρα μην πιάνω. Ενέργειες του σατανά. Όχι, θα ακριβολογούμε σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε τώρα να τελειώσω αυτό για να απαντήσετε. Λοιπόν. Εδώ βλέπουμε που λέει ότι να μην σας εξαπατήσει κανένας κατ' ουδένα τρόπον. Διότι δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη για την οποία λέτε. Η Δευτέρα Παρουσία. Η Δευτέρα Παρουσία. Αν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο Αντίχριστος. Πρώτα λοιπόν ο Αντίχριστος λέει εδώ. Έτσι το βλέπω. Αν... Πώς το βλέπετε. Πώς το βλέπετε. Όπως το λέει. Δηλαδή... Λέει δηλαδή ότι πρώτα θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος, ο Υιός της απολίας. Ο οποίος θα αντίκειται και θα εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα. Και κατόπιν θα έρθει η μέρα του Κυρίου. Θα καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Πολύ ωραία. Εννοούν αυτόν ότι είναι Θεός. Και λέει, δεν θα θυμάστε όταν σας τα έλεγα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πολύ ωραία. Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο. Μια στιγμή αφήστε τις κρίσεις και τις επιφωνίες πολύ ωραία και τα λοιπά. Δηλαδή συμφωνείτε έτσι. Με τον Παύλο. Με τον Παύλο. Βεβαίως. Αφού συμφωνείτε, άρα συμφωνούμε και στο δεύτερο θέμα. Όχι, με εσάς, με τον Παύλο συμφωνώ. Μα εγώ, ο Παύλος εγώ δεν είπα τίποτα ακόμα δικό μου. Για πέστε λοιπόν. Γιατί αφού συμφωνείτε με τον Παύλο, συμφωνείτε και με εμένα. Όχι, όχι. Δεν... Και χαίρομαι, παιδικό. Με σένα θα συμφωνήσω εάν ερμηνεύσω σωστά τον Παύλο. Ωραία. Δεν ξέρω, έτσι μου θυμίζει, αφήσει να τελειώσω. Γιατί μετά το μάλιστα ξέρετε, θα πει κάτι άλλο. Ξέρετε λοιπόν, ότι το διαβάζετε δεύτερη φορά και χάνομαι το χρόνο. Ναι, λοιπόν, συνεχίζω. Το διαβάσατε μια φορά, το διαβάζετε δεύτερη φορά. Αφήστε λοιπόν να το διαβάσω. Λέει λοιπόν, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο τον εμποδίζει να αποκαλυφθεί στον εαυτού καιρό, την ώρα που είναι. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, όπως το είπατε, όπως το είπατε ο σατανάς, μέσω των ανθρώπων του σατανά. Το βλέπουμε και με το 666 σε όλα τα τρόφιμα. Και λέει στο 8, στο 7, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον, όπως λέγει εδώ στο κείμενο, έως ότου φύγει ο κατέχον άρτη μέχρι τώρα από τη μέση.
Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Αυτό το ερμηνεύω ότι ο κατέχων είναι η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιον. Όσοι είναι, διότι λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι, ήτα κεφάλαιο, ότι όσοι έχουν το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο θα ζωοποιήσει και τα θνητά μας σώματα. Λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό και με άλλα εδάφια, εγώ έφερα ένα εδάφιο, αν δεν τον ικανοποιεί τον κύριο Σωτηρόπουλο, θα έφερα και ένα δεύτερο. Εγώ βλέπω εδώ ότι θα αποκαλυφθεί πρώτα, θα εμφανιστεί, η Εκκλησία θα φύγει και μετά θα αποκαλυφθεί αυτός. Ξέρετε, λέει, τι τον εμποδίζει. Και στο 7 το λέει, το μυστήριο της ευδαιμονίας ήδη ενεργείται, μόνο έως εάν φύγει εκ μέσου οκολίων τώρα. Παρακαλώ, θα σας παρακαλέσω, γιατί ο κύριος Σωτηρόπουλος έχει την απάντηση. Είναι και θεολόγος, είναι και φιλολόγος. Μπορείτε να μου εξηγήσετε μία-μία. Διαβάστε το 7, είναι η τρίτη φορά, σας το ζητώ και εγώ σαν χάρη. Ναι. Γιατί ίσως και εγώ δεν ξέρω ελληνικά, δεν ξέρω. Διαβάστε μία-μία λέξη στα αρχαία ελληνικά. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται. Έτσι. Λέει. Της ανομίας μόνον, ο κατέχον άρτη ως εκ μέσου γίνεται. Το κατέχον άρτη, με ποια έννοια ή ετυμολογικά το ερμηνεύει ως Εκκλησία, για να το καταλάβω κι εγώ. Ναι. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός επρόκειτο να καταστρέψει τον κόσμο, στις ημέρες του Λότ πήγε στον Αβραάμ και ο Αβραάμ του λέει, μια στιγμή θα σας απαντώ σε αυτό, ο Αβραάμ του λέει, πώς συνάγεται η λέξη Εκκλησία, σας παρακαλώ, σας απαντώ λοιπόν ακριβώς, καταρχήν το λέει και παραπάνω, έτσι. Εγώ σε αυτό, και σε αυτό εντάξει, αλλά το λέει σε ολόκληρο. Συγχωρείτε, δεν θέλω να αφήσουμε, γιατί σας λέω, μπορείτε εγώ να σας παρακαλώ, κύριε Σωτηρόπουλο. Εγώ σας λέω, δεν είμαι ο κύριος Σωτηρόπουλος, δεν έχω μια μόνιμη παρόντα, εντάξει, είναι ο κύριος θέση μου. Εγώ θέλω να σας δώσω την ευκαιρία, παρακαλώ, απευθύνεσαι σε έναν λαό, ο οποίος και γράμματα ξέρει, υπάρχουν και ένα γράμματι. Εγώ, πέρα ότι μπορώ να δεχθώ και εγώ τη δική σας άποψη και να πιστώ, θέλω παρακαλώ πολύ μία-μία τις λέξεις, να τις λέτε και να τις ερμηνεύετε. Και αν πραγματικά εξάγεται το συμπέρασμα ότι αναφέρεται στο κατέχον άρτη η Εκκλησία ετυμολογικά ή με μια λέξη, τότε και εγώ να το δεχτώ. Παρακαλώ, συνεχίστε και πέστε μου. Να σας απαντήσω. Όχι αφηρημένες έννοιες. Γι' αυτό, συγγνώμη, διαφωνώ. Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός. Δεν ξέρω γιατί τα λέτε όλα αυτά. Να σας πω γιατί. Μου είπατε να σας το πω. Και παρακαλώ. Κάνετε μια ολόκληρη εισαγωγή. Όχι, διαφωνώ. Και λέτε διαφωνώ. Να καταλάβετε και διαφωνώ. Διαφωνείστε. Να σας πω και εσείς διαφωνείτε. Το ρωτήσατε. Τώρα κάνετε μια ολόκληρη εισαγωγή για να πείτε ότι δεν είναι έτσι αυτά που θα πω. Να καταλάβετε και ο κόσμος γιατί διαφωνώ. Τώρα εξηγήσατε τώρα με όλα αυτά που είπατε. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, το μυστήριο της ενομίας ήδη ενεργείται. Στο κείμενο λέει, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Σήμερα υπάρχουν τα πιστά παιδιά του Θεού. Όταν λοιπόν ο Θεός επρόκειτο να κάνει την καταστροφή του Λότ, πήγε ο Αβραάμ και λέει, αν είναι 50 άνθρωποι μέσα εδώ θα κάνεις αυτή την καταστροφή. Όχι, λέει, αν είναι 50 δεν θα το κάνω. Χάρη των 50 δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν είναι 45 και βρέθηκαν μόνο 8. Δεν είπε στο Λότ, αλλά στον Αβραάμ. Στον Αβραάμ είπα εγώ, το είπε. Αβραάμ είπε. Δεν είπα τη λέξη Αβραάμ. Είπα, λοιπόν, και το φέρνω σαν παράδειγμα. Λοιπόν, και το φέρνω λοιπόν σαν παράδειγμα για να σας εξηγήσω αυτό το εδάφιο που λέτε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Ότι σήμερα υπάρχουν στη γη πραγματικά εκατομμύρια εκτός από τις πέντε χριστιανούς αναγεννημένοι χριστιανοί, οι οποίοι έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι η Εκκλησία θα φύγει. Όταν φύγει η Εκκλησία, τότε αυτές οι καταστροφές θα συμβούν επί της γης. Το ίδιο λέει και εδώ πέρα. Και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν είναι αυτό που λέω εγώ, πέστε εσείς τι εννοεί. Να σας πω. Επειδή ρωτήσατε, πέστε τι εννοεί. Να σας πω μισό λεπτό. Καταρχάς, έτσι, οτιδήποτε κι αν πω εγώ, το οποίο θα ακούσετε εκ των υστέρων και πλούσιο. Όχι εσείς. Παρακαλώ. Αφού διαφωνείτε, έχετε κάτι άλλο υπόψη. Βεβαίως έχω κάτι άλλο υπόψη. Αλλά εγώ ετυμολογικά, γιατί κάνατε μια αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στο λόγο και είπατε κάποια πράγματα. Όταν ερμηνεύουμε ένα χωρίο, κύριε Ρουσού, δεν κάνουμε μια αφηρημένη ταύτιση και ερμηνεία, αλλά αυτό καθεαυτό ή τουλάχιστον τις λέξεις ή και το συμπέρασμα που συνάγεται από τις λέξεις. Κάνετε θεωρίες, είπατε ότι για να μην κάνω εγώ θεωρίες και κάνετε εσείς θεωρίες. Εγώ είστε εδώ, δεν κάνω θεωρίες. Αφού δεν είναι αυτό που λέω, ακούστε λοιπόν. Πέστε τι λέει. Επειδή νομίζω ότι δεν ξέρω και περιμένω να πιαστώ τον κύριο Σωτηρόπου. Έχω την άποψή μου, αμεγαλώσω τον κύριο Σωτηρόπου. Δεν εκφράζω την ορθόδοξη, εκφράζω την προσωπική μου άποψη και ακούω. Πολύ ωραία, όπως και εγώ. Μπορεί όμως να ταυτίζεται η δική μου άποψη με την ορθόδοξη. Προσέξτε, για να μην δεσμεύσετε. Θα εκφραστεί η ορθόδοξη από τον κύριο Σωτηρόπουλο και από μένα. Ακούστε λοιπόν, λέει. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται. Ναι. Ποιο είναι το μυστήριο? Το λέει παραπάνω. Ποιο είναι το μυστήριο? Της ανομίας. Γιατί είναι μυστήριο? Γιατί λέει τη λέξη μυστήριο?
Πέστε. Είναι αυτό που γίνεται, αλλά δεν κατανοείται επακριβώς. Διότι έχει κάτι το κρυφό. Αν ήταν όλα φανερά, δεν ήταν μυστήριο. Ωραία. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κάποια πράγματα και θα σας πω εγώ τι. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Είναι μια αποστασία η οποία ήδη καταργήθηκε πρώτου Χριστού και σήμερα με τις ιδρολατρίες και την επανεμφάνιση αυτή του παραφέρατε. Έτσι. Ήδη ενεργείται τη ανομία. Μόνον ο κατέχον άρτη. Ο κατέχον άρτη είναι ένα δεσμευτικό στοιχείο. Ένα στοιχείο που δεσμεύει μέσω γέννητη. Που πρέπει να φύγει από, δηλαδή να φύγει από τη ζωή. Ποιος είναι αυτός? Αυτό το κατέχον άρτη έχει να κάνει με αυτό που υπήρχε προ της επιστολής, συγγνώμη, προ του καθώς. Τι υπήρχε όταν γεννήθηκε ο Χριστός, όταν ήρθε και μαρτύρησε ο Χριστός? Τι υπήρχε, πού έζησε ο Χριστός? Σε ένα κράτος, σε μια χώρα που λεγόταν Ισραήλ, το κράτος Ισραήλ. Την εποχή αυτή που αναφέρεται εκεί πέρα, δηλαδή σε αυτό το χωρίο, δεν υπάρχει κράτος παρά μόνο όταν το κράτος Ισραήλ θα ξανασυσταθεί. Γι' αυτό και δική μου ερμηνεία. Όταν το κράτος Ισραήλ θα ξανασυσταθεί. Δηλαδή. Δηλαδή η λέξη ξανασυσταθεί, πού το λέει από αυτό το έργο? Λέει κατέχον άρτη. Σας λέω και εγώ το. Όχι, το ξανασυσταθεί, γιατί μου είπατε εμένα ετυμολογικά να πω ακριβώς τη λέξη. Σε ποιο από αυτές τις λέξεις λέει το ξανασυσταθεί? Σας είπα, ότι το κράτος Ισραήλ είναι. Λέει εδώ πουθενά για κράτος Ισραήλ? Όχι, δεν λέει για κράτος Ισραήλ. Το λέτε έτσι. Ερμηνεία. Σας είπα λοιπόν το κατέχον. Ναι, αλλά δεν λέω εκκλησία. Εγώ δεν ερμηνεύω εκκλησία. Έτσι προς Θεώ. Εσείς είπατε ολόκληρη εκκλησία. Εγώ σας λέω μια ερμηνεία, έτσι. Το κατέχον, το εμπόδιο δηλαδή. Αυτό που είναι. Και σας λέω η άποψή μου είναι ότι αυτό που εμποδίζει και θα προηγηθεί πρώτα αυτό για να έρθει ο Αντίχριστος είναι το να ξαναφτιάξει κράτος του Ισραήλ. Πέστε πώς δεν είναι αυτό. Πέστε πώς δεν είναι αυτό. Κύριε Κοντρομπέλη, πελαγοδρομούμε με ένα πρώτο πράγμα. Μία ερμηνεία για να δούμε αν είναι σωστή, αφού την πούμε την άποψη, πρέπει να την εφαρμόσουμε τώρα, να δούμε αν εφαρμόζεται. Αν εννοούσε το Ισραήλ, παραπάνω λέει ότι ξέρετε τι τον εμποδίζει. Εδώ ο Τρεμπέλας, προσέξτε πώς το ερμηνεύει. Λέει. Δεν ήρθε ακόμη ορισμένος καιρός του, διότι τώρα είναι σε ενέργεια η δύναμη του κακού και της ανομίας, η οποία εις μεγάλων βαθμών παραμένει κρυμμένη και δεν εφανερώθηκε ακόμη ολόκληρος. Υπάρχει δε κάποιος που εμποδίζει τον άνομο να φανερωθεί. Δεν μπορεί να εννοεί το λαό Ισραήλ, διότι ο λαός Ισραήλ τι θα φύγει, πού θα πάει. Ενώ η Εκκλησία θα φύγει και θα πάει επάνω. Βεβαίως. Εσείς το λέτε θα φύγει. Εγώ βέβαια, η άποψή μου. Αυτό είναι η λήψη του ζητουμένου, λέγεται. Και αυτό πάμε να αποδείξουμε. Και, φανέρο, ναι. Και εσείς το θεωρείτε δεδομένο. Κατά την άποψή μου. Αυτό λέγεται λογικό σφάλμα λήψη του ζητουμένου. Κύριε Κοντρουμπέλη, συγγνώμη. Μια στιγμή να τελειώσει αυτή την άποψη. Τελειώστε και θα συνεχίσουμε. Και η φανέρωση του ανώμου θα αναβληθεί μόνο μέχρι ότου αυτός. Μιλάει για ένα πρόσωπο. Αυτός που κατά θείαν πρόνοια παρεμποδίζει την εμφάνισή του φύγει. Από το μέσον. Ο Χριστός με την Εκκλησία, έτσι το βλέπω. Ορίστε, να ακούσω τις δικές. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Ρούσος πήρε ένα χωρίο που λέγει ότι ο κατέχον θα φύγει από το μέσον και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και αυθερέτως, ερμηνεύοντας τη λέξη ο κατέχον. Ναι, γιατί μπορεί να αρχίσω και εγώ να σας πω. Όχι, όχι, και όχι, αυθερέτως. Αυθερέτως, οι λέξεις είναι. Αρχίσατε πάλι τους είναι η αρμόζουσα λέξη. Αυθερέτως, δηλαδή με τη δική είπαμε, του γνώμη. Λέμε, σας το είπαμε. Να τελειώσω, κύριε. Μα άμα τελειώσω. Το είπατε και σε μένα, κύριε. Και σας είπα, μπορεί να είναι αυθερέτως. Αυθερέτω είναι. Αυθερέτω είναι. Αν ξέρει γράμματα, αυθερέτω είναι αυτό που λες. Σας είπα, δεν δεσμεύει δεν λέει. Η Εκκλησία θα φύγει. Ακούστε, την άποψή του. Δεν λέει η Εκκλησία θα παραμεριστεί, θα φύγει από το μέσο και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Αλλά λέει θα φύγει ο κατέχον, αυτός ο οποίος εμποδίζει. Αυτός... Εμποδίζει ποιον όμως, τον Αντίχριστο. Τον Αντίχριστο. Ποιος μπορεί να εμποδίζει τον Αντίχριστο? Αυτό είναι διάφορες ερμηνείες. Άρα, λοιπόν, μία ερμηνεία που δίνεις εσύ είναι αυθαίρετη. Τη βγάζεις από το μυαλό σου. Ωραία, πες εσύ μία όχι αυθαίρετη. Λοιπόν, τι είναι, ποιος είναι. Εγώ δεν θα πω καμία. Α, δεν θα πεις. Να σου για πω γιατί. Μέσα. Όχι για να είμαι μέσα. Θα πω αν θέλεις. Ένα θέλω να πεις. Θα πω, ασφαλώς θα πω. Γιατί, έστω αυθαίρετη. Ο κατέχον είναι αυτός ο οποίος κάνει κατοχή. Είναι ο κατακτητής. Μέχρι το 1947 υπήρχε κατακτητής στο Ισραήλ. Το 1947, 48. Το 47-48, το Ισραήλ έγινε κράτος. Ο κατακτητής παραμερίστηκε. Και προ μερικών ετών πήραν και την Ιερουσαλήμ οι Εβραίοι και δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις, έφυγε ο κατακτητής και δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις να εμφανιστεί ο Αντίχριστος
ο οποίος θα είναι και πολιτικό πρόσωπο. Όταν υπήρχε κατοχή στο Ισραήλ, δεν μπορούσε να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος είναι, θα είναι και πολιτικό πρόσωπο. Τώρα που παραμυρίστηκε ο κατέχων, αυτός που κατήχε το έδαφος και εμπόδιζε, λοιπόν ο κατακτητής, και έγινε κράτος στο Ισραήλ όπως προφήτη Βαλεγραφές και επανήλθε στους Ισραηλίτες Ιερουσαλήμ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Αυτός είναι ο κατέχων κατά τη δική μου ερμηνεία, κατά τη δική σου είναι η Εκκλησία. Εγώ ας απορρίψουμε και τη δική σου και τη δική μου. Εντάξει. Εφόσον δεν λέει η Εκκλησία, δεν μπορεί να δει την ερμηνεία. Υπάρχουν 3-4 ερμηνείες πάνω σε αυτό το χωρίο. Δεν μπορεί να πάρεις εσύ αυτή που σου αρέσει. Θα πάει να βρεις ένα χωρίο σαφές για να στηρίξεις τη γλώσσα. Άκουσε όμως. Ένα λεπτό, δεν είναι μόνο το 7 σε αυτό. Περίμενα να τελειώσω. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα. Εδώ είμαι ακόμη. Ό,τι η Εκκλησία δεν θα παραμεριστεί μέχρι συντελείας των αιώνων, έχουμε σαφή χωρία. Παραδείγματος χάρον, έχουμε το τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου, που είπε ο Χριστός, εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι συντελείας του αιώνος. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα είμαι μαζί σας. Άρα, εδώ θα υπάρχει η Εκκλησία μέχρι συντελείας του αιώνος. Δεν θα φύγει η Εκκλησία πρώτου Αντιχρίστου που λέτε. Το χωρίο που διαβάσατε, που είπατε, να τελειώσω. Το χωρίο που αναφέρατε σαφώς διδάσκει ότι πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά η Δευτέρα η παρουσία του Κυρίου. Το λέει εδώ. Ερωτώμενα αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της ημών επισυναγωγής επ' αυτών. Πότε θα παρουσιαστεί ο Κύριος και θα μαζευτούμε όλοι κοντά του. Λοιπόν, πότε. Το λέει στο στίχο 3. Εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος υπερπάντα λεγόμενο Θεόν εισέβαλα. Πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά η παρουσία του Χριστού και η συγκέντρωσή μας κοντά στο Χριστό. Το λέει καθαρά και εξάστερα. Το ξαναδιαβάζω. Λοιπόν, μην ταράζεστε, λέει. Πρώτα θα έρθει η αποστασία, θα αποκορυφωθεί η αποστασία, η αμαρτία, η αλωμία, η ασέβεια, η απιστία, η αθεία. Θα φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Αντίχριστος, και τότε θα έρθει η παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και θα συναχθούμε όλοι κοντά του. Άλλο χωρίο μήπως έχετε που να λέει σαφώς ότι η Εκκλησία, και, ότι ο Αντίχριστος θα... στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είπατε την άποψή σας. Όχι την άποψη. Βέβαια, δεν είναι άποψή μου. Αυτή δεν είναι άποψή μου. Εδώ λέει πρώτα θα έρθει λέει ο Αντίχριστος, η αποστασία και ο Αντίχριστος και μετά η παρουσία του Χριστού. Επειδή έχω να πω το εξής. Σε αυτό το κείμενο και μετά λέτε. Σε αυτό το κείμενο, διότι το 7, όταν λέει το διότι, ερμηνεύει όλα τα προηγούμενα. Ποιο 7? Το 7 στίχος. Το γάλλο μυστήριο που είπαμε. Ναι. Αυτό είπαμε. Μια στιγμή. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον έας να εκβληθεί, λέει εδώ, έως ότου φύγει ο κατέχων. Έως ότου φύγει ο κατέχων. Μετά θα αποκαλυφθεί. Όταν φύγει ο κατέχων. Εδώ δεν αναφέρει. Ο κατέχων είναι ο κατακτητής, είπαμε. Ο κατακτητής. Άλλος λέει ότι είναι το Άγιο Πνεύμα. Τι σχέση έχει το Ισραήλ, γιατί χρησιμοποιεί. Είσαι ο μόνος που λες ότι είναι η Εκκλησία ο κατέχων. Είδες πως χαρακτηρίζει. Ναι, ναι. Αυτές είναι οι ερμηνείες. Δεν είναι αυτό. Θεολογικές ερμηνείες. Δεν είναι ο μόνος. Πάρα πολλοί έχουν αυτή την άποψη. Ότι εδώ πέρα αναφέρεται στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία θα είναι αυτή όπου θα φύγει. Ναι, αλλά δεν όταν εσύ το λες αυτό. Δεν αναφέρεται. Και άλλοι σαν εσένα. Μην φωνάζεις, γιατί με τις φωνές δεν σημαίνει ότι. Μα και εσύ φωνάζεις. Όχι, δεν φωνάζω τώρα. Εδώ άκουσε, λέει. Σε παρακαλώ. Εδώ λέει το εξής. Πρώτα θα έρθει, λέει ο Αντίχριστος, και μετά η παρουσία του Κυρίου και η συγκέντρωσή μας κοντά στον Κύριο. Παρακάτω, ότι ξέρετε, λέει, τι τον εμποδίζει να αποκαλυφθεί. Τον εμποδίζει. Το παρακάτω που εξηγεί μας λέει γιατί δεν εμφανίστηκε ακόμη ο Αντίχριστος.
το μισό. Ας δεχτούμε, παρακαλώ. Ναι. Ας δεχτούμε ότι αυτό που λέτε είναι η Εκκλησία. Ναι. Όταν λέει ότι ο Χριστός, μισό λεπτό, ναι, ότι ο Χριστός θα έρθει μετά τον Αντίχριστο, θα έρθει μία φορά, θα πάρει την Εκκλησία και θα ξαναρθεί τρίτη φορά για να είναι τι, μετά τον Αντίχριστο. Προσέξτε τι σας είπε τώρα. Προσέξτε, γιατί εγώ δεν έκανα λόγο, αλλά λέω. Τη μία λέτε ότι αν το ερμηνεύσουμε όπως το θέλετε εσείς, ας μην βγαίνει ετυμολογικά, νεολογικά, η Εκκλησία. Έρχεται λοιπόν έτσι. Ο Χριστός και παίρνει την Εκκλησία πριν τον Αντίχριστο. Ναι. Δεύτερη φορά. Συμφωνείτε? Τι δεύτερη φορά? Αφού λέτε πριν τον Αντίχριστο παίρνει την Εκκλησία ο Χριστός. Αλλά πραγίσουν την Εφέλες. Ναι. Πριν τον Αντίχριστο. Έρχεται ο Αντίχριστος μετά. Ναι. Για να τον καταλύσει, αν πάμε στα άλλα κεφάλαια, έρχεται τρίτη φορά ο Χριστός. Βάση. Τι για να τον καταλύσει? Ο Χριστός δεν θα νικήσει τον Αντίχριστο. Ο Χριστός δεν λέει αρχίσει. Ότι θα, ναι, τον. Γιατί χρειάζεται να έρθει εδώ για να τον καταλύσει. Δηλαδή σωματικά. Όχι, να πω κάτι άλλο. Τώρα κοιτάξτε, πρώτα είπατε ότι δεν θα συμμετέχει και ο κύριος Ιωάννης. Όχι, σταθείτε. Ο κύριος Ιωάννης έχει ορθή αντίληψη. Έχει ορθή αντίληψη πάνω στο θέμα. Πάω να σας απαντήσω, πετάγετε να με κόψετε. Λοιπόν, θα κάνετε ωραία συζήτηση. Γιατί ο κύριος Κίκερας θα έρθει εδώ. Έχετε κάτι να πείτε, κύριε Κίκερα? Πάρα σε αυτό, παρακαλώ. Όχι, παρακαλώ. Έτσι είναι. Ερώτηση απάντηση, παρακαλώ. Λοιπόν, όχι, μα τώρα με κόβετε να σας απαντήσω. Απευθύνθηκα στον κύριο Κίκερα. Εγώ τον έχω παρατηρηθεί. Είδατε πώς ευγενήσατε, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πριν πάμε στον κύριο Κίκερα. Όχι, να μην αλλάξει. Θα μιλήσει ο κύριος Κίκερας. Μια στιγμή να σας απαντήσω. Είπατε ότι είναι ο κύριος Κίκερας, το φέρετε. Παρακαλώ. Μιλώ μισό λεπτό, μου μιλάνε για διαφημίσεις. Να ακούσω και τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, αν έχετε κάποια ερμηνεία. Θα περάσω διαφημιστικά μηνύματα, παρακαλώ. Λοιπόν, ρωτήσατε να απαντήσω μια στιγμή αιτιολόγια σας. Να μην απαντήσει ο κύριος Κίκερας, εσείς όχι, λοιπόν. Όχι, ο κύριος, θα απαντήσει και ο κύριος Κίκερας. Θα απαντήσει ο κύριος Κίκερας. Γιατί είστε όχι εσείς οι δύο, θα απαντήσει και ο κύριος Κίκερας. Εδώ λοιπόν σας λέγω το πώς θα τον καταστρέψει το σατανά. Το λέει εδώ πέρα. Θα τον καταστρέψει με το πνεύμα του στόματος. Όχι το σατανά, τον Αντίχριστο. Τον Αντίχριστο. Θα τον καταστρέψει, κάτι δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνει. Με τι θα τον καταστρέψει? Τρίτη παρουσία κτλ. Λέει εδώ, με το στόμα του. Και παρακάτω τι λέει. Μπορεί να τον καταστρέψει. Και παρακάτω τι λέει. Το λέει. Και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο νου, τον οποίο ο κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού. Και παρακάτω. Και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημεί και τέραση ψεύδους. Λοιπόν, ακούστε. Συμφωνεί με την ορθή άποψη, το συζητήσαμε ότι η αρπαγή θα γίνει στην τέταρα παρουσία, έτσι. Μην το χρησιμοποιείτε αυτό. Πες με τον κύριο Κίκερα. Απαντήστε κύριο Σιτρόπουλος σε αυτό που είπε ο κύριος Ρούς και μετά ακούσουμε του κύριου. Εδώ στο χωρίο Β' Θεσσαλονικής, Β' κεφάλαιο, στίχη 1 έως 3, ο Απόστολος Παύλος λέγει σαφώς, μη αναστατώνεστε ότι με την ιδέα ότι είναι πλησίων η Δευτέρα Παρουσία, θα έρθει πρώτα η αποστασία, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο Αντίχριστος, πρώτα λέει και μετά θα έρθει η παρουσία και θα συλλαχθούμε κοντά στον Κύριο. Παρακάτω. Την εξής διευκρίνηση. Όχι, όχι, καμία διευκρίνηση, θα μιλήσω εγώ τώρα. Καμία διευκρίνηση. Καμία, ε? Καμία διευκρίνηση. Όχι, μετά μπορείτε να ολοκληρώσει. Εάν ο Χριστός κάνει παρουσία προτού έρθει ο Αντίχριστος και αρπάξει τους εκλεκτούς του, τότε έχουμε τρεις παρουσίες του Χριστού. Μία όταν γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Μία όταν θα έρθει κατά τη γνώμη σας πρώτο Αντιχρίστο να αρπάξει την Εκκλησία και άλλη μία στο τέλος του κόσμου, έτσι. Εδώ. Οπότε η Δευτέρα παρουσία γίνεται Τρίτη. Ανοίξτε Εβραίος, ένα το κεφάλαιο. Στο τέλος. Στίχος 28, τον τελευταίο στίχο. Εκ Δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτών απεκδεχομένης η σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε μια φορά στην πρώτη παρουσία του όταν γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Θα έρθει εκ Δευτέρου λέει, όχι εκ Τρίτου, για δεύτερη φορά θα έρθει χωρίς αμαρτίας, χωρίς πλέον να θυσιαστεί για αμαρτίες, οφθήσεται, θα φαλαιωρωθεί για δεύτερη φορά σε αυτόν που τον περιμένουν για να του σώσει. Δεν λέει, όχι, δεν θα με διακόψετε. Εντάξει, τελειώστε. Να θα έρθει, λέει, στη δευτέρα παρουσία του για να σώσει τους ειδικούς του.
στη Δευτέρα παρουσία, όχι την Τρίτη. Στη Δευτέρα παρουσία, δεν τελείωσα. Τελείωσα. Πάμε στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Όπου μιλάει ο Χριστός για τη Θεία Κοινωνία. Έκτο κεφάλαιο. Έκτο κεφάλαιο. Έκτο, τι στολή. Έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εδώ λέει ο Χριστός, το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω εν τη εσχάτη ημέρα. Την τελευταία ημέρα, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όχι πρώτου Αντιχρίστου που είπατε εκεί, ερμηνεύσατε, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα αρπαχθούν, πρώτου Αντιχρίστου, όχι, εν τη εσχάτη ημέρα. Τότε θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και τότε θα αρπαχθούν οι άνθρωποι στον ουρανό. Λοιπόν, τελειώσατε? Όχι, δεν τελειώσα. Βλέπετε πώς σε τον περιμένω, αν με υπομονή, όλες τις ώρες. Κύριε Ρουσό, μη στεναχωριέστε. Αλλά λέω, σαφή χωρία. Σαν λέει σαφή χωρία, θα πάτε σε σαφή χωρία πέρα αυτά. Εσείς είπατε, θα αναστηθούν οι νεκροί και όσοι θα ζουν όλοι μαζί πρώτου Αντιχρίστου θα αρπαχθούν στον αέρα. Η Αγία Γραφή λέει οι νεκροί θα αναστηθούν εν τη εσχάτη ημέρα, την τελευταία ημέρα. Το είπε και η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου, σύμφωνα με το 11ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Ξέρω, είπε η Μάρθα, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στην εσχάτη ημέρα, στο τέλος του κόσμου. Δεν είπα θα γίνει πρώτο Αντιχρίστου. Πάμε τώρα στην Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο. Στίχος 7. Είναι το κεφάλαιο που μιλάει για τον Αντίχριστο. Στίχος 7. Αποκαλύψεως ΙΓ 7. Και εδόθη αυτό πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Δόθηκε εξουσία στον Αντίχριστο. Επέτρεψε ο Θεός τον Αντίχριστο να κάνει πόλεμο με τους Αγίους, να πολεμήσει τους Αγίους και να τους νικήσει. Εάν οι Άγιοι πρώτου Αντιχρίστου αρπαχθούν στον ουρανό, όπως λέτε, πού θα βρεθούν οι Άγιοι για να, στη γη για να πολεμήσει ο Αντίχριστος τους Αγίους και να τους νικήσει? Και από πού θα βρεθούν οι μάρτυρες? Λοιπόν, εδώ λέει ότι ο Αντίχριστος θα επιτρέψει ο Θεός να κάνει πόλεμο εναντίον των Αγίων και να τους νικήσει. Και θα του δοθεί εξουσία σε κάθε φυλή, λαό και γλώσσα και έθνος και θα προσκυνήσουν όλοι όσοι κατοικούν στη γη, εκτός από αυτούς που το όνομά τους είναι στη βιβλίο της ζωής του αρνίου, εκτός από τους πιστούς, τους εκλεκτούς. Οι εκλεκτοί δεν θα τον προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Θα είναι στη γη, θα τους πολεμήσει, θα τους νικήσει, θα τους εξοντώσει δηλαδή, αλλά δεν θα τον προσκυνήσουν, θα μαρτυρήσουν, δεν τον προσκυνήσουν. Στο 11ο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τους δύο μάρτυρες οι οποίοι θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο και θα μαρτυρήσουν και το πτώμα και τα πτώματα, είπαμε, θα εκτελεστούν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ και θα μείνουν τα νεκρά του σώματα άταφα και λοιπά προς διαπόμπευση. Πάμε στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Στο 20ο, το περίφημο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που δημιούργησε το χιλιασμό λόγω παρερμηνίας του.
στίχος 4. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτούς και κρίμα εδόθη αυτής και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού. Είδε τους μάρτυρες ο Ιωάννης και δια των λόγων του Θεού. Και ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και ου και έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών. Βλέπετε, είδε και αυτούς που δεν προσκύνησαν το θηρίο. Είδε τους άλλους μάρτυρες και αυτούς που δεν προσκύνησαν το θηρίο. Το σώμα τους υπήρχε εδώ. Είναι άλλο το θέμα. Όχι, έλα εδώ. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, δεν είναι αυτό είναι το θέμα. Εδώ λέει στο 4 ότι είδε τις ψυχές των πεπελεκισμένων για μαρτυρία. Των μαρτύρων. Ωραία. Το σώμα τους υπήρχε εδώ. Των μαρτύρων, ναι. Όχι. Πού ήτανε? Στον ουρανό. Το σώμα τους. Το σώμα στον τάφο. Στον τάφο. Ναι. Και η ψυχή τους. Στον ουρανό. Ο Αντίχριστος πού ήτανε? Ο Αντίχριστος στη γη. Και πώς με το σώμα τους, το νεκρό, πολεμήσαν τον Αντίχριστο? Δεν λέμε για τις ψυχές. Όχι, αυτό, πρόσεξε τι λέει εδώ. Όχι, εδώ πρόσεξε εδώ τι λέει. Πολύ καλά. Να πρόσεξε. Και είδα θρόνους. Και κάθισαν επ' αυτούς. Ωραία. Και κρίμα εδόθη αυτής. Και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων. Από τους μάρτυρες είναι τις ψυχές μόνο. Αυτές πολέμησαν λέει με τον Αντίχριστο. Αυτές δεν προσκύνησαν τον Αντίχριστο. Δεν πρόσεξες. Μη μου λες δεν πρόσεξα. Δεν πρόσεξες. Άσε τους χαρακτηρισμούς. Πρόσεξε παρακάτω. Λέγε τι εδώ είναι, σου ερώτησα τους συγκεκριμένους. Είναι δύο. Τα σώματά τους υπήρχανε. Ναι, πρόσεξε αυτό θα πει. Από αυτό. Απάντησε. Πρώτον λέει είδα τας ψυχάς των πεπελεκισμένων. Ωραία. Τις ψυχές αυτών που πελέκησε ο διωγμός. Είχαν πελεκηθεί. Μάλιστα. Είχαν μαρτυρήσει. Ωραία. Και είδε τις ψυχές τους. Είδε τις ψυχές των μαρτύρων. Το σώμα τους στον τάφο. Το στο. Παρακάτω τι λέει όμως τώρα. Ωραία. Δεν είδε μόνο τις ψυχές των πεμπελεκισμένων, οι οποίοι πελεκίστηκαν δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια τον λόγο του Θεού, είδε κι άλλους. Και ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίο. Ήτινες αυτοί, οι προηγούμενοι. Α, λάθος κάτι. Οι οποίοι τι θα πει δηλαδή. Δεν ξέρεις γραμματική και συντακτικό. Εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω, ναι. Μπράβος. Είμαι φιλόλογος. Όταν ήτινες. Είσαι φιλόλογος εδώ που δεικνύει ότι σε ένα γιατρό, πρέπει το πτυχίο σου, γιατρό, δεν ξέρω με τι βαθμό το πήρες. Σε ένα γιατρό, αν δεν είσαι στιγμή, γιατρός, δεν μπορεί να κάνεις το γιατρό. Μια στιγμή, άκουσε. Ασφαλώς ξέρω. Εγώ επιστήμον είμαι και δεν είμαι θεολόγος. Άστα. Λοιπόν, άκουσε λοιπόν. Στο K4 λέει το εξής. Το θεωρείς προσβολή. Δεν το θεωρώ προσβολή. Εγώ είμαι φιλόλογος και ξέρω γραμματική και συντακτικό και εσύ δεν ξέρεις. Προηγουμένως μου είπες να σου πω συγκεκριμένα αν το διαστρέφεις. Εδώ ήτινες... λοιπόν σου λέω ευθέως ότι το κάνεις θάλασσα και το διαστρέφεις. Και ήτινε σου προσεγγίσαν το θηρίο. Ήπρες εδώ, πρόσεξε τι λέει εδώ. Είδα θρόνους και κάθισαν επ' αυτών. Ελληνικά είναι, δεν είναι ξένα. Ναι. Και κρίσεις εδόθηκε σε αυτούς. Και είδαν τις ψυχές των πεπελεκισμένων. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, το σώμα τους είχε πελεκιστεί. Ήτανε νεκροί κατά το σώμα. Μάλιστα. Και η ψυχή του ζούσε. Ναι. Είδε λοιπόν τις ψυχές οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο. Ναι. Πώς είναι αφού οι ψυχές είναι στον ουρανό. Ο Αντίχριστος είναι στη γη. Πώς αυτά τα δύο γίνανε. Θα σου πω εγώ πώς. Θα σου απαντήσω. Όχι, θα πω εγώ και μετά ό,τι είπες εσύ. Ό,τι είπες. Όχι, δεν είπα. Τώρα όχι, θα σου ερμηνεύσω. Δεν είπα. Θα σου εξηγήσω να δεις όλη αυτή η σύγκριση. Όχι, δεν είπα. Που έχεις πάθει. Δεν είπα. Από τον εξής πλόχο. Δεν είπα. Όχι, εδώ στον άνθρωπο. Θα πω εγώ και μετά θα πεις. Όχι, κύριε Ρούσο. Όχι όλη την εκπομπή. Δεν είμαι υποχρεωμένος να ακούω τις αυτερεσίες. Βάλτε τον στην εντάξει σε παρακαλώ. Έτσι γιατί. Πότε θα ολοκληρώσει, αύριο το πρωί. Είπαμε πέντε λεπτά. Καταρχάς όταν θα σου στείλω λόγο. Ναι. Πρέπει να απαντήσετε ένα προ τα γόρια. Βέβαια, τα έχω σημειώσει και θέλω να το απαντήσω. Να ολοκληρώσω λίγο. Διότι τα διαστρεβλώνει, λέει ότι είναι και εσύ το φιλόλογο. Και εσύ διαστρεβλώνει. Λοιπόν. Και εγώ συμφωνώ μαζί του κύριο Σεντρόπου, διαστρεβλώνει. Αυτό όμως είναι άποψή μου. Άποψη, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ακούει ο, ακούει ο κόσμος και γράμματα ξέρει. Θα ξαναπεχτεί η κουβολή, θα ξαναπεχτεί και να σα πω και κάτι. Εγώ να είμαι ειλικρινή, αυτή την εκπομπή θα παρακαλέσω τον κύριο Βαρδαλαχάκη να τη βάζει κάθε εβδομάδα. Ναι. Όσο μπορώ, δηλαδή θα φάω και άλλες εκπομπές, γιατί εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Τώρα, αν είστε εσείς, θα το δούμε. Και εμείς είμαστε. Θα το δούμε. Εγώ εκείνο που θέλω να ξέρω είναι ένα πράγμα. Εγώ πραγματικά, εάν κάνω τώρα... λάθος. Εδώ τώρα το συγκεκριμένο. Είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Εσείς πραγματικά μέσα. Δεν σα λέω ότι κάνατε λάθος. Ναι. Γιατί αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά εάν κάνετε, θα το δεχόσαστε ποτέ. Βεβαίως, γιατί ειδικά σε αυτό το θέμα. Συνεχίστε. Ειδικά σε αυτό το θέμα. Εδώ λέει, αγαπητοί τηλεθεατέ. Σας είπα ότι αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη. Εντάξει, την οποία αφήστε λοιπόν. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατέ. Είναι και ο κύριος Σεντρόπουλος διατεθειμένος, εάν αποδειχθεί το αντίθετο, από όσο να δείξει. Βεβαίως είμαι διατεθειμένος, αλλά αρκεί να το αποδείξετε. Όχι να μου λέτε ο κατέχορ σημαίνει η Εκκλησία.
Σας είπα ότι αυτό έτσι το βλέπω. Έτσι. Και εγώ αφραξάν μπορώ να πω σημαίνει εκκλησία. Αυτό είναι αυθαίρετη ερμηνεία. Λοιπόν. Εδώ λέει ο Ιωάννης, είδε τα ψυχάς των πεπελεκισμένων, των μαρτύρων. Και αυτούς που δεν προσκύνησαν το θηρίο τον Αντίχριστο. Πρόκειται λοιπόν για ανθρώπους, είτε ψυχές μαρτύρων που πέθαναν, είτε ανθρώπους που επέζησαν, αλλά πάντως πελεκίστηκαν διότι δεν προσκύνησαν τον Αντίχριστο ή επέζησαν, προστατεύτηκαν από τον Θεό και επέζησαν. Είδε πάντως ανθρώπους που δεν προσκύνησαν το θηρίο, τον Αντίχριστο, και πελεκίστηκαν, μαρτύρησαν, βασανίστηκαν από τον Αντίχριστο και θανατώθηκαν. Συνεπώς, η Εκκλησία δεν αρπάζεται πρώτου Αντιχρίστου στον ουρανό, αλλά παραμένει στη γη και βγάζει μάρτυρες και ομολογητές και ήρωες της πίστεως. Ανθρώπους που μαρτυρούν και τους βλέπει στη θριαμβεύουσα Εκκλησία και ανθρώπους που επιζούν, που δεν προσκύνησαν τον Αντίχριστο, είναι ομολογητές της πίστεως και τους βλέπει στη γη, στην στρατευωμένη Εκκλησία. Στη θριαμβεύουσα της ψυχές και τους επιζώντας που δεν προσκύνησαν τον Αντίχριστο στη γη. Τι έχετε να πείτε, σαφή πράγματα. Σαφή πράγματα. Θα πάτε στέκετε, δεν σας δώσα. Κύριε Κίκυρα, εσείς πιστεύετε ότι η αρπαγή της Εκκλησίας και είστε τώρα εδώ για να μην θεωρηθεί ότι σας αδικήσαμε, παρότι δεν είναι να πάρετε μέρος, αλλά εγώ είμαι κύριε. Επειδή τώρα έχει πάρει μια... Από αυτά που ακούσατε. Μια τροπή συζήτηση. Εγώ έχω κάποια στοιχεία, ας πούμε, τα οποία θα φάω και εγώ κάποιο χρόνο. Όχι, να πείτε απλώς την άποψή σας. Όχι να τεκμηριώσετε. Να πείτε την άποψή σας. Πρέπει να την τεκμηριώσω όμως, γιατί όπως και ο κύριος... Αυτό αν ταυτίζεται με την άποψη κύριου Ρούσου... Όχι, εγώ είμαι ο κύριος. Θα φέρετε σαφή χωρία, κύριε Κίκερα. Είδες, εγώ έφερα χωρίο που λέει. Πρώτα θα γίνει η αποστασία και θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά η δεύτερη παρουσία. Θέλει να πει για ένα άλλο θέμα. Και η Ανάσταση θα γίνει την τελευταία ημέρα. Για να ακούσω, και έχουμε δεύτερη παρουσία μόνον. Όχι τρεις παρουσίες. Συγγνώμη, να πει στον κύριο Ρούσο μετά. Όσο σύντομα μπορεί. Δεν πειράζει. Γιατί δεν φαίνεται και ο Ρούσο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το αν θέλουμε. Επειδή είπαμε προηγουμένως, πιεστήκαμε από ένα θέμα, έτσι το κατέχουν. Και εγώ είπα ότι προσωπική μου δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Τι σημαίνει ακριβώς. Το κατέχωνα. Ναι, δεν το ξέρω. Ας πούμε, ό,τι και να πω, δηλαδή, και φοβάμαι να κάνω μια ερμηνεία αυτού του θέματος, μην πέσω μέσα καμιά πλάνη, ας πούμε, και πω άλλα ντάλλον, ας πούμε. Και πέσω σε κάποια... Είστε επιφυλακτικός, δηλαδή, δεν παίρνω θέσεις. Δεν παίρνω θέσεις, όχι, δεν παίρνω θέσεις. Έτσι επιφυλάσσω μέσα αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα, σε αυτά είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ένα-ένα, κύριε Ρούσο, με ηρεμία. Α, μπράβο, αυτά είναι. Με ηρεμία. Ένα-ένα και αυτό. Κοιτάξτε. Εάν έχετε δίκιο να είστε εσείς δίπλα και να θέλω να σας σπηλώσω. Θα απαντήσει σε αυτά όμως. Και να θέλω να σας στεγνώσω, δεν θα μπορέσω. Θα απαντήσει σε αυτά που είπα. Κύριε Σωτηρόπουλο, αν έχει την ικανότητα, ό,τι και να κάνουμε. Σε αυτά που είπα θα απαντήσει. Βεβαίως. Αν έχει την ικανότητα, σας πληροφορώ ότι και να κάνουμε ο κόσμος θα πιστεί. Εάν δεν έχει την ικανότητα. Σας πληροφορώ ότι και να κάνει δεν. Εάν δεν έχει την ικανότητα και είναι ειλικρινής άνθρωπος και καλοπροαίρετος, να ταπεινωθεί πρώτης αληθείας, να ομολογήσει ότι ήταν στην πλάνη και να επιστρέψει στην αλήθεια. Για να σωθεί. Αφήστε να πει τις απόψεις του. Ωραία, και ακούω. Θέλω να ακούσουμε τις απόψεις του. Θα πει πάνω σε αυτά όμως. Βεβαίως πάνω σε αυτά. Άμα... Σας θαυμάζω και τους δύο. Ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Εντάξει. Δεν είμαστε ράφτες. Μάλλον έτσι μοιάζεται. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Μακάρι να είσαστε. Κύριε Ρούσο, εγώ σας τίμησα. Και πρέπει να είμαστε ορθόδοξοι. Πραγματικοί όμως. Όχι κατ' όνομα, πραγματικοί ορθόδοξοι. Λοιπόν, μια στιγμή. Ναι. Είναι η σειρά μου τώρα. Έτσι. Καθίστε και εσείς με. Αλλά θα απαντήσετε σε αυτά. Καθίστε με. Στα σαφή πορεία. Αν δεν απαντάει, κύριε Σεντρόπουλο, μην απαντήσετε σε αυτά. Ό,τι θέλει απαντάει. Ο κόσμος, εάν θα απαντήσει, δεν απαντάει. Ασφαλώς θα το κρίνει. Λοιπόν, αφήστε να μην απαντήσει. Εδώ στο κεφάλαιο που πήραμε στην αρχή, Β' Θεσσαλονικής, αν προσέξετε το πρώτο στίχο. Λέει, σας παρακαλούμε, αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Υπάρχει η παρουσία του Κυρίου και η επισύναξη ημών. Στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 13 και κάτω, εκεί αναφέρει ότι ο Χριστός θα μας αρπάξει στον ουρανό. Λέει ότι θα τον συναντήσουμε στον αέρα. Παρουσία, όταν λέμε δεύτερη παρουσία, σημαίνει παρουσία επί της γης. Σωματικός, όπως ήταν η πρώτη του παρουσία. Έτσι. Ναι, ακούω. Δεν μπορεί να ακούτε. Όχι, ακούω. Πώς θα μου απαντήσετε. Τώρα ψάχνω. Όπως ήταν η πρώτη παρουσία, έτσι, είπες. Λοιπόν. Πάω να βρω και το χωρίο. Λοιπόν, η δεύτερη λοιπόν παρουσία του Κυρίου φαίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι δεν συνταυτίζεται με την αρπαγή. Η αρπαγή
Δύο θα κοιμώνται, λέει, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΔΕΛΤΑ. Δύο θα κοιμώνται στο κρεβάτι, ο ένας αρπάζεται και ο άλλος μένει κάτω. Ναι. Συνεπώς στην αρπαγή θα γίνει αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο που λέτε, γιατί βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η πρώτη Ανάσταση, ναι, και η δεύτερη Ανάσταση. Ναι. Υπάρχει ο πρώτος θάνατος και ο δεύτερος θάνατος. Στην αρπαγή, και γι' αυτό εδώ στην Β' Θεσσαλονική, στο Β' στο 1, μιλάει για δύο πράγματα. Μιλάει, ναι, για τη Δευτέρα Παρουσία και για την επισύναξή μας, που θα είναι των χριστιανών η πρώτη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση με την αρπαγή συνταυτίζεται μέσα στο Λόγο του Θεού και αναφέρει. Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτά που είπες. Εντάξει, εσύ σε, η πρώτη θα τελειώσω. Αφήστε πρώτα το, και μετά. Αφήστε. Μην αρπάζεσαι, να είσαι ευγενής. Έτσι, σε παρακαλώ. Να μην είσαι διαστροφέας της αγιστείας. Διαστροφέας είσαι εσύ. Διαστροφέας είσαι εσύ. Να είσαι ευγενής. Μην είσαι δικτάτορας. Αφήστε τον, παρακαλώ πολύ. Λέει λοιπόν. Είστε όλοι πάπες οι Προτεστάντες. Εσείς είστε δικτάτορες. Αυτό δείχνεται από το ύφος. Και εμείς ερμηνεύουμε όπως ερμηνεύει η Εκκλησία εκουσιώνες. Εσείς ο καθένας έχει δική του γνώμη. Εσύ είμαι σε προσωπική γνώμη. Αυτό το κρίνει αυτοκροκούν. Εσύ μπορεί να λες ότι είσαι ο Νάσης και είσαι. Δεν αφήνεσαι στα χωρία. Δεν με αφήνεις. Εκτός και δεν σ' αρέσει. Η Ανάσταση θα γίνει την τελευταία ημέρα. Τι απαντάς αυτό? Άκου λοιπόν. Σε αυτό τι απαντάς? Την τελευταία ημέρα, στη Δευτέρα Παρουσία. Και μπορεί να το βάλεις εντάξει. Εκτός και νομίζεις σαν τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας ότι είναι Θεός Θεός. Κύριε Κοντρομπέλη, την άλλη φορά που είπαμε να ξανάρθω εδώ, κάναμε μια συμφωνία. Ότι θα απαντάει σε κάθε σημείο που θίγουμε. Μα κάθισε και έδειξα χωρίο που λέει. Η Ανάσταση θα γίνει την τελευταία ημέρα. Γιατί δεν απαντάς αυτό? Κύριε Σωτηρόπουλο, λοιπόν, αυτό λύει όλο το πρόβλημα. Μπορεί να πάει στο καταματέο και να διαβάσει ό,τι θέλει. Αφήστε το δικαίωμά του. Να περνάει η ώρα. Τι να κάνουμε? Ότι δεν θέλει να απαντήσω και γι' αυτό τώρα καταλαβαίνω. Αλλά απάντα εδώ. Λοιπόν, παρακαλώ, διαβάστε και αυτό. Λέει λοιπόν εδώ στο κεφάλαιο που έφερε στην Αποκάλυψη, στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο, στο 4 στίχο, που το, αν προσπάθησε να. Να πούμε και Αποκάλυψη ΚΑΠΑ 4, που προσπάθησε να το δικαιολογήσει. Παρακαλώ να ακούμε, να ναι, πούμε ένα-ένα, εμείς που είμαστε λιγότερο μορφωμένοι, για να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα. Αποκάλυψη ΚΑΠΑ 4. Λέει, 4. Είδαν θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίση εδόθησε αυτούς. Και κρίμα εδώ. Ναι, και είδαν τις ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού και για τον λόγο του Θεού και οι οποίοι δεν προσκύνησαν τον θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χαράγμα επί το μέτωπο αυτών και επί την χείραν αυτών και έζησαν και βασίλισαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη, λέει στην Αποκάλυψη. Οι δε λοιποί των ανεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσει τα χίλια έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Βλέπουμε δηλαδή πεντακάθαρα εδώ ότι υπάρχει η πρώτη Ανάσταση και υπάρχει και δεύτερη Ανάσταση, η οποία αναφέρεται, την έχω σημειώσει, στο ΚΑΠΑ, στο 5 βγαίνει, που λέει «Οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν». Συνεπώς την αρπαγή, που είναι η πρώτη Ανάσταση, είναι η Ανάσταση των πιστών ανθρώπων. Των ανθρώπων που είναι του Χριστού. Και όπως είναι σύμφωνο και με την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς που διαβάσαμε, που λέει ότι κατά την αρπαγή όσοι είναι του Χριστού θα αναστηθούν σε εκείνη την περίπτωση. Και είναι η πρώτη Ανάσταση. Υπάρχει λοιπόν πρώτη Ανάσταση, υπάρχει δεύτερη Ανάσταση. Και υπάρχει και πρώτος θάνατος και δεύτερος θάνατος. Συνεπώς την πρώτη Ανάσταση είναι η αρπαγή που θα αρπαχθεί. Μετά στην παρουσία, στη δεύτερη παρουσία, λέει ότι θα έρθει ο Χριστός να ενδοξαστεί με τους Αγίους αυτού. Στο διάστημα αυτό. Να κάτι, γιατί... μια στιγμή. Να, στο διάστημα. Να καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, να καταλαβαίνω. Ναι. Είπατε. Να το καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί να καταλαβαίνω. Ναι. Σας αδικήσω. Δεν θέλετε. Εντάξει, πέστε. Λέτε λοιπόν ότι εδώ εννοεί την πρώτη Ανάσταση. Όχι, θα... την εννοεί, το λέει καθαρά. Αφήστε τη λέει. Δεν το λέει. Ποια εννοεί Ανάσταση πρώτη, εσείς τι ερμηνεύετε? Θα σας πω και εγώ μετά τι λέτε. Όχι, λέω, μου λέτε ότι εννοεί την πρώτη Ανάσταση. Την πρώτη τι λέει? Λέει αλλά εδώ. Ποια είναι η πρώτη, το πώς το λέτε εσείς και πώς το λέμε εμείς, αυτό αφήστε το. Λέτε λοιπόν στην πρώτη Ανάσταση, έτσι. Ναι. Και μετά λέτε θα επακολουθήσουν χίλια χρόνια. Και την πρώτη Ανάσταση, ότι... συγχωρέστε με, την πρώτη Ανάσταση, ναι, να δω να καταλαβαίνω, μπορείς να καταλαβαίνω. Την ταυτίζεται με την αρπαγή της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε την αρπαγή με τον Χριστό της Εκκλησίας και ακολουθούμε χίλια έτη μετά. Δεν είπα εγώ. Μα έτσι συνάγεται. Έτσι συνάγεται. Λέει εδώ χίλια έτη. Ναι, το λέει χίλια έτη. Εγώ το είπα.
Εγώ το είπα. Όχι, όμως το ερμηνεύετε. Λέω, εγώ δεν ερμήνευσα. Εγώ δεν ερμήνευσα. Ερμήνευσες. Δεν ερμήνευσα. Διότι την πρώτη ανάσταση τη συνέβησες με την αρπαγή. Εγώ σας είπα. Και πες το το νόημα, έτσι πες το. Όχι, εδώ σας είπα αυτό που λέει εδώ. Λέει καθαρά, οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν. Έως σου πληρωθώ στα χιλιάτη. Δεν δίνω καμία ερμηνεία. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Η πρώτη Ανάσταση. Μακάριος και Άγιος, ο οποίος έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Σε αυτούς ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μετά αυτού χιλιάδες πεντακάθαρα. Λοιπόν, όχι, όχι, μια στιγμή. Αφήστε να ολοκληρώσουμε. Εκεί που διαβάσαμε στην προς Θεσσαλονικής επιστολή λέει καθαρά ότι οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο ΙΕ, λέει τα εξής. Α Κορινθίους, κεφάλαιο ΙΕ. Στο στίχο 22-24 βλέπουμε μία σειρά. Βεβαίως η Δευτέρα Παρουσία είναι μία φορά, αλλά η αρπαγή δεν είναι παρουσία επί της γης. Οι πιστοί θα αρπαχτούν στον ουρανό, λέει. Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουν στον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν στον Χριστό. Είναι και για τους τηλεθεητές, μπορεί να το σημειώσουν. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο ΙΕ, που στο στίχο 22 και 20, μέχρι 24 λέει, επειδή όλοι πεθαίνουν στον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν στον Χριστό. Ο κάθε ένας όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένες τάξεις. Όχι όλα όπως τα έβαλε ο κύριος Σωτηρόπουλος. Σε μία γραμμή όλα τα πάντα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Μια στιγμή. Απαντήστε και αφήστε τον κύριο Φαντάου. Όπως θέλετε. Όπως είπε και εκείνος. Και εγώ σας λέω όπως θέλετε. Έκαστος λοιπόν. Έκαστος λοιπόν λέει κατά την ιδία αυτού τάξη. Και λέει ο Χριστός στο στίχο 23. Ανοίξτε το και κοιτάξτε το. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού. Δεν λέει εδώ ότι θα είναι και αυτοί που δεν είναι του Χριστού, όπως σύμφωνο και με την Αποκάλυψη. Και πότε θα αναστηθούν αυτοί, τι λέει στη συνέχεια. Σύμφωνο με την Αποκάλυψη. Ναι. Όχι, μα μην με διακόπτετε. Όχι, παρακάτω, γιατί δεν το διαβάζεις. Θα συνεχίζω. Διάβασε το. Δεν τίμιο αυτό που κάνεις. Αφού συνεχίζω να το διαβάσω. Θα αναστηθούν, λέει, εν την παρουσία αυτού. Θα του βάλεις τάξη. Γιατί φαίνεται ότι έχει πάρει από τον. Άντε, μην συνεχίσω. Λοιπόν. Εν την παρουσία, όμως, δεν το διάβασες αυτό. Έκαστος όμως κατά την ιδία αυτού τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού, εν την παρουσία εν αυτού. Εν την παρουσία, εν την δευτέρα παρουσία. Ύστερον, ύστερον. Ξέρω κρίνει ο κόσμος, αλλά τούτος τι θα κάνει στην ψυχή του. Αυτό είναι δικό του θέμα. Συγχωρείτε, δεν μπορούμε να το λυπούμαστε. Τώρα δηλαδή. Το λυπούμαστε. Δηλαδή, όταν μιλάει εκείνος θα κάνω και εγώ τέτοιες. Μπορώ να κάνω τέτοιες κρίσεις, έτσι. Βέβαια λοιπόν, μπορεί να κάνεις. Είστε άμα τη στηρίζεις στη γραφή, να τις κάνεις. Κάνω. Γιατί νομίζεις, σου φαίνεται ότι έχεις πάρει από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας που είπε ότι είναι Θεός Θεών. Δεν είπα εγώ. Έτσι, έτσι μοιάζει. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Αυθαιρετείτε κύριε. Ναι, ευχαριστώ. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Όταν παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, όταν, προσέξτε, καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμη. Εδώ μάλιστα δίνει και σαφή απάντηση, να κι άλλο εδάφιο, ότι θα γίνει μετά. Προσέξτε. Εν την παρουσία, προσέξτε, προσέξτε, πολύ ωραία. Και δεν το είχα προσέξει κιόλας. Ο καθένας όμως κατά την ίδια να αυτού πράξει. Το τώρα. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα ίσω είναι του Χριστού στην παρουσία του. Ύστερα, στην παρουσία του. Προσέξτε. Και ύστερα θα είναι το τέλος. Το τέλος πότε θα είναι. Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσία και δύναμη. Μα αυτό βεβαιώνει. Με την παρουσία έρχεται και το τέλος. Αυτό κύριε Σωτηρόπουλε να το παραδεχτείς, να είναι ειλικρινής, ναι. Να το παραδεχτείς. Τι? Εδώ το λέει πολύ καθαρά. What? Ότι είναι κατά τάξη. Πρώτα αναστήθηκε ο Χριστός, μετά θα αναστηθούν όσοι είναι του Χριστού στη Δευτέρα παρουσία. Δεν λέει στη Δευτέρα. Ε, την παρουσία. Στην παρουσία. Ποια παρουσία. Στην παρουσία του. Η γραφή γνωρίζει δύο παρουσίες. Στην αρπαγή. Δύο παρουσίες. Δύο. Δεν διάβασα το. Στην αρπαγή. Διάβασα το Εβραίος 28 που λέει δύο.
δύο παρουσίες. Ένα, άκου και τι λέω και εγώ. Καμιά φορά μπορεί να σου ωφελήσει και εσένα, γιατί και εσύ ψυχή έχει και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσει. Να μιλήσει γενικά και αόριστα πράγματα. Μιλάω συγκεκριμένα. Το Εβραίο απάντησε που λέει. Σου απαντάω. Είδε τι λέει το Εβραίο. Θα έρθει να πάρει του δικού σου να του σώσει τη Δευτέρα παρουσία. Δευτέρα παρουσία. Διακόπτω εδώ. Ακούσατε, έχετε κάτι άλλο να πείτε πάνω σε αυτό. Όχι ανάλυση, να διαβάσετε κάτι άλλο που δεν διαβάσετε. Εγώ θέλω να διαβάσω. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο χωρίς να το εξηγήσω. Εδώ λέει ακούς πότε θα γίνουν όλα αυτά. Εν τη εσχάτη Σάλπιγγι. Ακούσατε, όλοι διαβάστε και εσείς χωρίς να εξηγήσω. Την τελευταία Σάλπιγγα, την τελευταία ημέρα στην παρουσία, στο τέλος, δευτέρα παρουσία. Διαβάζω και από το Καταλουκάν, μπορείτε να το σημειώσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ΚΑΑ κεφάλαιο, στίχος 36, που λέει «Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά τα μέλλοντα να γίνουν και να σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου». Τι θέλει να πει με αυτό. Ότι αρπαγεί πρώτης... Θα περάσουμε σε γραμμές, παρακαλώ να ρίξει γραμμές και κάτι άλλο. Θα ήθελα σε αυτούς που θα επικοινωνήσουν μαζί, κάθε τι θα είναι σε υπομορφή ερώτησης. Θα κλείνουν τις γραμμές. Σύντομο. Σύντομο θα το ερώτημα και θα απαντάει και ο κύριος Ρούσος και ο κύριος Σωτήρου. Ακούγονται και οι δύο. Παρακαλώ. Έχει βγάλει και παραβγάλει. Θα το δούμε από τις θα δούμε. Έχει βγάλει και παραβγάλει. Θα δούμε και αν έχει βγάλει συμπέρασμα στις τρεις παρουσίες. Θα δείτε ότι δεν έχει βγάλει. Πάντως, πιστεύω ένα πράγμα. Εγώ πιστεύω και το είπα, κάναμε μια συμφωνία, δεν την τηρήσαμε. Να διαβάζουμε σημείο προς σημείο και να ερμηνεύουμε, δεν το τηρήσαμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε καλωσύνη το κοντρόλ, πιο δυνατά παρακαλώ, δεν ακούγεται καλά ο αγαπητός τηλεθεατής. Ναι, καλησπέρα λέω. Καλησπέρα σας. Καλή Σαρακοστή, καλό πνευματικό αγώνα. Μάλιστα. Και σε εσάς και στον κύριο Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα και στον κύριο. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση να απευθύνω στον κύριο Ρούσο. Ναι, ναι. Θέλω καταρχήν να του πω ότι η άποψή του ότι η αρπαγή θα γίνει όπως είναι νοή, δεν δίνει νόημα μόνο αυτός, αλλά και η εκκλησία της Πεντηκοστής στο Αίγιο. Ένα είναι αυτό, ότι είναι πως... Εκκλησίες Πεντηκοστής, όπως σας είπα, επειδή το αφήνουμε ελεύθερο αυτό το θέμα, ελεύθερο όπως καθένας το βλέπει. Και γι' αυτό είπα ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άλλες εκκλησίες Πεντηκοστής ή όχι σαν εκκλησίες, άτομα μέσα εκεί το βλέπουν κάπως διαφορετικά. Επειδή ο Κύριος μέσα στο λόγο του αυτό, υπάρχουν και εδάφια που μπορεί να υποστηρίξουν τη μία άποψη και εδάφια που. Δεν αντιφάσει η γραφή. Παρακαλώ, να δεν αξίζει. Δεν τα λέει και έτσι κι αλλιώς η γραφή. Παρακαλώ. Δεν είπα άποψή μου. Είπα κύριε Κοντρομπέλη, είπα σαφή χωρία ότι η Ανάσταση θα γίνει τη Δευτέρα παρουσία. Την τελευταία ημέρα. Όταν λέει ότι είναι νεκροί δεν ανέζησαν λοιποί, τότε πώς θα φύγει. Να σου απαντήσω και σε αυτό. Πώς, λοιπόν. Είναι ένα σπουδαίο θέμα, κύριε. Θα απαντήσετε μετά. Ένα λεπτό. Όχι. Ακούστε, η πρώτη Ανάσταση. Είναι υπεραστικό. Είναι υπεραστικό, πληρώνει ο καθένα και δεν μπορούμε να... Εντάξει. Παρακαλώ, πέστε το ερώτημα. Μία ερώτηση παρακαλώ. Να μας απαντήσετε με σαφήνεια όμως. Ναι. Ακούτε κύριε Ρούσο. Μάλιστα, σας ακούω. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, εσείς που θέλετε ότι θα αρπαχτείτε, θα κρυθείτε από τον κύριο ημών Ιησού Χριστό, για το σύμβολο της πίστης, λέει, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Πιστεύουμε ότι θα κρυθούν όλοι, και οι ζώντες και οι νεκροί. Εσείς θα περάσετε από κρίση, γιατί είναι η άποψη στους κύκλους τους δικούς σας, ότι εσείς κρίνεστε τώρα. Και δεν θα περάσετε από κρίση, ότι τώρα κρίνεις την περίοδο αυτή. Να μας απαντήσετε σε αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Ρούσο, μισό λεπτό. Και το άλλο, γιατί παίρνουμε δραστικό, να ρωτήσω κάτι άλλο. Να απαντήσετε μισό λεπτό. Σημείωνε, υπεραστικό, σημείωνε. Παρακαλώ, το πρώτο είναι... Να μας απαντήσετε με σαφήνεια. Ναι. Πιστεύετε και εσείς αυτό που πιστεύουν και οι μάρτυρες της Σκοπιάς στη χιλιετή βασιλεία? Γιατί κάποιοι από εσάς το πιστεύουν και αυτό. Και ότι θα σου λέει μετά, όπως το πιστεύετε εσείς στη χιλιετή βασιλεία, όπως αυτοί τέλος πάντων το πιστεύουν. Και ο κύριος θα τους δώσει, λέει, υπουργεία, θα τους κάνει και υπουργούς και πρωθυπουργούς και τέτοια πράγματα. Απαντήστε σας παρακαλώ πολύ με σαφήνεια σε αυτά τα πράγματα. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα. Σας απαντώ λοιπόν. Στο θέμα της κρίσης, εάν προσέξετε μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν
περίπου 5 περιπτώσεις που αναφέρεται οι λέξεις, μάλλον περισσότερες, 7 περιπτώσεις που αναφέρονται οι λέξεις κρίσης. Υπάρχει, στο παρακαλώ σημειώστε το να μελετήσετε στην Καινή σας Διαθήκη, κρίσης αμαρτιών στο Σταυρό που έγινε από το Χριστό, δηλαδή ο Χριστός σταυρώθηκε στη θέση τη δική μας και κρίθη για τις δικές μας αμαρτίες. Γαλάτας Β13 λέει ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, και στο κατά Ιωάννη Ε24, Ρωμαίους Ι1-2 και κατά Ιωάννη Α18 λέει το εξής, ότι όποιος πιστεύει σε μένα, λέει ο Χριστός, εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Είναι μία περίπτωση κρίσης. Υπάρχει κρίση για τον κάθε πιστό που και εμείς κρινόμαστε, που το εγώ του αναφέρεται Α Κορινθίους Ι Α 28-34 και Ρωμαίους Ι Δ13, που λέει εκεί ότι πριν πάρουμε μέρος στην Αγία Κοινωνία θα πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι, εάν είμαστε άξιοι ναι ή όχι. Υπάρχει κρίση των έργων του πιστού από τον Χριστό για ανταμοιβή. Δηλαδή, εφόσον για τις αμαρτίες μας πλήρωσε ο Χριστός και εκρίθηκε για τις δικές μας αμαρτίες και είμαστε ειλικρινείς χριστιανοί και πήραμε τη σωτηρία, ο Χριστός εκρίθηκε για μας. Αλλά ανάλογα με τα έργα και τη ζωή που κάνουμε εδώ μέσα στον κόσμο, υπάρχει η κρίση των έργων μας και εμάς. Και δεν είναι η αρπαγή, δεν είπαμε ότι είναι μόνο για τους πεντηκοστιανούς, το είπατε λιγάκι έτσι, εσείς θα αρπαχτείτε, σας λέω ότι δεν είναι μόνο για σας, για μας είναι και για σας. Για τη Δευτέρα Παρουσία, ποια είναι η αρπαγή, συμφωνήσαμε ότι όλοι συμφωνούμε. Αλλά τα έργα μας όμως οπωσδήποτε θα κριθούμε για ανταμοιβή και αναφέρεται Β' Κορινθίους Ε10, Α' Κορινθίους Γ' 14-15, Ματθαίος κατά Ματθαίον, μάλιστα, Ι' Σίγμα 27. Υπάρχει επίσης μια κρίση του Ισραήλ που αναφέρεται στον Ιερεμία Λαύδα 4-7. Υπάρχει επίσης... Κάντε κήρυγμα τώρα ή διατριβή. Θεολογική διατριβή. Κύριε Ρούσο, σας ρώτησε ο άνθρωπος εάν εσείς θα κριθείτε ή όχι. Αυτό σας ρώτησε. Αν αυτό που είχαμε πει εξηγούμε μισό λεπτά. Μπορούσα και εγώ να αναφέρω ένα πλήθος χωρίων περί κρίσεως. Αυτό σας ρώτησε αν εσείς θα κριθείτε ο Ρούσος. Όχι, κάναμε κύριε Ρούσο, συγγνώμη, κάναμε μια συμφωνία προηγουμένως, γιατί θα δώσω τον ίδιο χρόνο στον κύριο Σωτηρόπουλο να σας απαντήσει. Μα το θέμα είπαμε κάτι προηγουμένως και συμφωνήσατε, εκτός αν δεν θέλατε να τηρήσετε την υπόθεση. Είπατε, ότι μισό λεπτό. Δεν θέλουμε να τελειώσετε. Κρίση εθνών. Σας ρώτησε άλλο πράγμα, εσείς θα κριθείτε. Ένα-δύο. Κρίση αγγέλων, υπάρχει κρίση των αγγέλων που θα γίνει από τους Αγίους για καταδίκη Α Κορινθίου Σίγμα 3. Και κρίση αδίκων για κόλαση, Ματθαίο Κ31, Αποκάλυψη Κ11 έως 12. Αυτά ως προς την κρίση. Τώρα, για τη χιλιετή βασιλεία... Διάβασε και κάποια σελίδα ακόμη να περάσει ώρα. Κύριε Κοντρομπέλη, να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Τον ρώτησε ο άνθρωπος εάν πιστεύει ότι θα κριθεί, λέει όχι. Αυτό και δεν απάντησε. Ναι, αλλά τρώει τον χρόνο. Θα πρέπει στον ίδιο χρόνο, μη στεναγωνίζετε. Ο χρόνος ζυγίζει αιωνιότητα. Τώρα τρώμε τον χρόνο. Λοιπόν, η χιλιετής βασιλεία, αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος ότι για τον Κύριο μια μέρα είναι ως 1000 χρόνια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι εκεί πρόκειται περί χρόνου συμβολικού και όχι πραγματικού χρόνου. Τώρα, βλέπετε, αν θέλετε, συγγνώμη, αν θέλετε, απαντάτε γρήγορα. Αν θέλετε όμως, απαντάτε και μετά. Επειδή η κρίση ήταν κάτι, όπως σας είπα, το μελετήσει, νόμιζα ότι ήταν μέσα στο θέμα. Κύριε Ρούσο, κάνα μια συμφωνία και είπαμε. Εντάξει, μπορώ να μιλάω για το τελείωμα και το Παρισαίο μέχρι αύριο. Σε 10 λεπτά προηγουμένως. Κυριακή Ορθοδοξία. Αυτή είναι η καταραμένη και είναι και αφορισμένη με τη σύνοδο. Εγώ θέλω να πω τούτο, δεν ξέρω. Ερώτηση να κάνουμε. Τώρα εντάξει, έχουμε διαφορά. Ναι, ακούστε. Ο Απόστολος Παύλος είπε ένα ωραίο πράγμα.
με τα δύο, με τα μία και δύο αιρετικών λέει παρετού. Μάλιστα, εντάξει. Λέει, για όνομα του Θεού. Δηλαδή μα, ο άνθρωπος αυτός είναι αμετανόητος. Μην πειράζει. Είμαι πολύ κύριε αυτό. Για που την εκπομπήσεις είναι, είναι να τους βγάλει τη φανερά, να τους γνωρίζουμε εμείς οι πιστοί για να τους έχουμε αφορισμένο. Μακάρι αν σας συνειδήσουν το Χριστό τον είπανε αιρετικό και πλάνο. Και αυτά που είπατε είναι υπέρημα. Κύριε Ρούσο, διότι το υπέρ δεν συντάσσεται ποτέ μια αιτιατική υπέρ εμάς που λες. Μάθε λίγα γράμματα και μετά να έχεις τη λαφτάδια να νομίζεις ότι ερμηνεύεις σωστά τις γραμμές. Άκουσες τι είπε υπέρ εμάς. Ο άνθρωπος είναι αγράμματος και έχει τον εγωισμό χιλίων καρδιλανίων. Ξέρεις πως είναι κύριε Κουτρουμπέλη. Ένας άνθρωπος που δεν σπούδασε ιατρική να κάνει χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, το κατάλαβες. Οι μαθητές που έγραψαν τα Ευαγγέλια, κύριε, οι μαθητές, δεν είχαν πάει στο πανεπιστήμιο ούτε φιλόλογοι. Οι μαθητές είχαν, δεν είχαν πάει. Ναι, εσείς πήρατε ένα ναι, πτυχίο. Αλλά έγιναν πάνσοφοι. Θεός θεών. Έγιναν πάνσοφοι οι μαθητές. Νομίζετε ότι είστε θεός. Έγιναν πάνσοφοι διότι είχαν πνεύμα Άγιο. Και ανέστηναν και νεκρούς και έβγαζαν και δαιμόνια που δεν τα κάνεις. Και μιλούσαν όλες τις γλώσσες του κόσμου. Δεν είσαι σαν τους Αποστόλους. Δεν είσαι σαν τους Αποστόλους. Απλή αλλά έγιναν σοφοί και χαρισματού και θαυματουργοί και πολύγλωση που δεν έγινε εσύ. Παρακαλώ σταματήστε με. Δεν είναι σαν εσένα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλετε να συνεχίσουμε. Να πέρα στους διαφημίσεις. Θα δείτε την καζόντα και θα ευχαριστείτε θεότερος. Άπατες. Παρακαλώ, πριν ολοκληρώσει, δεν θα μιλάει ο άλλος. Αν έχει την καλοσύνη να διεξάγουμε συζήτηση. Το ξαναείπαμε, διαφωνούμε, δώσαμε μια ευκαιρία σε τρεις εκπομπές να ακουστούν οι απόψεις σας, να ακουστούν οι απόψεις μας. Και εσείς μονολογείτε στο κανάλι 62 και εγώ μονολογώ όταν είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Τα περί προπαγάνδας είναι γνωστά, κανείς δεν είναι αφελής. Όμως είναι διαφορετικά όταν ο άλλος μπορεί να αξιολογεί με τα στοιχεία και με τις εκφράσεις και με τις έννοιες και με τις λέξεις που ο καθένας προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνούμε και είναι γνωστό, ότι δεν μπορούμε να σεβόμεθα και παράλληλα να συζητάμε. Σίγουρα ο καθένας νομίζει τον άλλον ότι δεν είναι σωστός. Εσείς βέβαια έχετε και μια άλλη άποψη. Εντάξει, το είπαμε, δεν θέλω να πω κάτω. Λοιπόν, να μπούμε σε επόμενη γραμμή. Θα ήθελα να είστε σαφέστατος, κύριε Ρούσο, γιατί αν πλατιάζετε, θα πλατιάσει και ο κύριος Σουσουσουσουσουσουσου. Έτσι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγχωρέστε μας, εάν λίγο σας ταλαιπωρούμε, σας κουράζουμε. Και δεν είναι η απόλυτα ενδεδειγμένη εικόνα αυτή, έστω και αν ο καθένας από τη σειρά του πιστεύει. Εμείς σας συγχωρούμε, βέβαια. Εγώ σας συγχωρώ, αλλά δεν μας συγχωρεί ο ΤΕ, γιατί γράφει και παίρνω από το Αίγιο. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Καταρχήν κάνω μια κρίση. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και έρχομαι πολλά χρόνια πίσω τι θα γινόταν στις Οικουμενικές Συνόδους όταν θα υπήρχε απέναντι κάποιος Άριος ή κάποιος άλλος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις, ιδιαίτερα τον κύριο Σωτηρόπουλο, που τον θυμόμαστε αρκετά χρόνια πριν στο Αίγιο το 1983 στον κινηματογράφο Σοφία. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σαν άτομο. Τώρα θα έρθω και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια κρίση στη κρίση του κυρίου Ρούσου. Είπατε κύριε Ρούσου ότι υπάρχουν 7 ειδών κρίσης. Ναι. Σας ανέφερα. Διαβάσατε προηγουμένως και είπατε ότι υπάρχουν 7 ειδών κρίσης. Μέσα εντάξει, δεκτό. Τον αριθμό θέλω να μου πείτε. Ναι. Συμφωνείτε? Μπορεί να είναι και περισσότερες αυτές, από την μελέτη που έχω σημειώσει. 10. Σε αυτά τα εδάφια... Σας παρακαλώ, δεν θα παίξω αυτό. 10 θέλετε? Σας είπα πόσες. Όσες θέλετε λοιπόν εσείς. Η ερώτησή σας ποια είναι? Θα ήθελα, δεν έχω ερώτηση, έχω παρατήρηση, επιτρέψτε μου. Να απαντήσω στον τηλεθεατή από το Αίγιο, λοιπόν, που υπενθύμισε ότι είχα μιλήσει εκεί στο Αίγιο προετών, και να προσθέσω μία κρίση την οποία δεν ανέφερε ο κύριος Ρούσος γιατί δεν τον συμφέρει. Είναι η κρίση των αιρετικών εναντίον των οποίων γράφει επιστολή καταπέλτη ο αδελφόθεος Ιούδας. Πάλε προγεγραμμένοι εις τούτο το κρίμα και φυλάσσονται όπως οι δαίμονες λέει εις κρίσιν μεγάλης ημέρας. Έχετε κάποια ερώτηση στον κύριο Ρούσο να απευθύνετε γιατί δεν μπορεί να γίνει διάλογο με τον κόσμο, δεν καταλαβαίνετε αυτή τη σχολεία. Να μπορεί να δοθεί και η ευκαιρία να απαντήσει. Παρακαλώ. Κύριε Κουτρουμπέλη, τον αριθμό παρατηρήσει είπα έχω να κάνω.
εάν και αυτές... Δεν δέχεται παρατηρήσεις, δέχεται μόνο ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Εάν αυτές οι 7, οι 8 ή οι 10 κρίσεις είναι οι ίδιες κρίσεις επάνω στις οποίες τον ρώτησε ο κύριος Σωτηρόπουλος ή ο προηγούμενος τηλεθεατής πιο σωστά. Για την κρίση. Ναι, με ρώτησε. Δεύτερο. Ο τηλεθεατής με ρώτησε. Δεύτερο, μη, εάν για να μην εμείς, εάν οι κρίσεις είναι όλες αυτές οι ίδιες. Για πέστε. Εγώ πιστεύω πως στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται φιλολογική ερμηνεία για τον κύριο Σωτηρόπουλο. Τέλος, παρατηρώ ότι δεν απήντησε στα χωρία εκείνα τα οποία του έθεσε ο κύριος Σωτηρόπουλος, που είναι για μένα ζήτημα προσωπικό πίστης. Τίποτε άλλο. Να στον τελευταίο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επανέρχομαι. Θέλω, εάν αυτές οι 7 κρίσεις είναι όλες ίδιες. Καλύπτες σας ή καλημέρα, παρακαλώ. Στο προηγούμενο τηλεθεατή, στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται αυτές οι κρίσεις. Ο προηγούμενος τηλεθεατής με ρώτησε εάν εμείς που ισχυριόμαστε ότι είμαστε πιστοί και, δεν, και το διόρθωσα ότι όχι μόνο εμείς, κάθε χριστιανός, εάν θα περάσουμε από κρίση. Και ανέφερα ότι πράγματι θα περάσουμε από κρίση για τα έργα τα οποία πράξαμε. Κύριε Σωτηρόπουλε, εσείς για τις αιρέσεις σας προπάντων. Κύριε, το κρίνεις όντας και νεκρός, κύριε Κοτρομπέλη, που έθεσε και ο πρόγραμμος. Ακούστε την άποψη κύριου. Θα κριθούμε έκαστος κατά τα έργα του, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει καμιά διαδικασία, γιατί ο Θεός είναι παντογνώστης, θα ξέρει. Κρίσης εννοείται ότι τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας ο καθένας θα πάει αυτομάτως αυτοστιγμή στη θέση του. Σύμφωνα με τα έργα του και τις προθέσεις του και τα ελατριά του. Αυτό είναι η κρίση. Αυτό λοιπόν δεν έχουμε. Καθένας αυτομάτως, δεν θα γίνει κανένα δικαστήριο δηλαδή. Δεν θα γίνει κανένα δικαστήριο, κύριε Κοτρομπέλη. Δεν θα γίνει κανένα δικαστήριο, γιατί δικαστήρια γίνονται για να εξακριβώσουν οι δικαστές την αλήθεια. Να τελειώσω, κύριε Κίκερε. Οι δικαστήρια γίνονται για να εξακριβώσουν οι δικαστές την αλήθεια. Μάρτυρες, κατηγορούμενοι, απολογούμενοι κλπ. Και να βγει απόφαση. Λοιπόν, να βγει απόφαση. Ο κύριος ξέρει τα πάντα, δεν χρειάζεται να κάνει δικαστήριο. Αυτό το Ευαγγέλιο που ακούσαμε ως Ευαγγέλιο της Μπελούσης Κρίσεως είναι μια εικόνα από τα δικαστήρια. Εικόνα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Ότι μόλις γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αυτομάτως ο καθένας θα πάει στη θέση του. Άλλος θα πάει επάνω, παραλαμβάνεται για τη Βασιλεία του Θεού και άλλος θα μείνει κάτω, εγκαταλείπεται από το Θεό και παραπέμπεται στην αιωνία κόλαση. Αλλά συγγνώμη κύριε Κουτρουμπέλη, ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όχι, μια στιγμή, σε αυτό που είπατε για την κρίση, συνεπώς έρχεται, νομίζω από αυτό που λέτε, ότι συμφωνούμε, ότι και εγώ αυτό είπα, δηλαδή... Δεν πρόκειται εκείνη την ημέρα να γίνει δικαστήριο, διότι έχουμε κριθεί εφόσον δεχτήκαμε το χρόνο. Είναι εικόνες τα περί δικαστηρίου. Συνεπώς συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, άλλο θέμα εγώ όμως θέλω να θίξω, το οποίο είναι σπουδαιότατο και δεν θέλω να τελειώσει αυτή η εκπομπή χωρίς αυτή την εξήγηση. Ο κύριος Ρούσος ομίλησε για πρώτη Ανάσταση. Και είπε, όχι, ναι, είναι αυτό θέμα σοβαρό, θα με αφήσετε να το ολοκληρώσω. Υπάρχουν δύο θάνατοι. Υπάρχουν δύο. Υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο ένας είναι σωματικός και ο άλλος είναι πνευματικός κόλασης. Αποχωρισμός από το Θεό. Από τους δύο θανάτους, ο ένας είναι σωματικός και ο άλλος είναι πνευματικός. Σύμφωνοι. Οριστικός θάνατος. Αντιστοίχως προς τους δύο θανάτους υπάρχουν και δύο αναστάσεις. Και από τις δύο αναστάσεις η μία είναι σωματική και η άλλη είναι πνευματική. Πνευματική είναι η πρώτη ανάσταση. Σωματική είναι η δευτέρα ανάσταση που θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν λέει αυτή είναι η ανάσταση η πρώτη και δεν αναστήθησαν όλοι, εννοεί δεν αναστήθηκαν πνευματικά γιατί δεν πίστεψαν στον Χριστό. Αυτό είναι αυτό. Μιλάει προς Κολοσσαείς επιστολής. Μιλάει προς Κολοσσαείς επιστολής. Ο Χριστός μας εζώ. Ήμασταν. Ανέζησαν. Το λέει. Δεν ανέζησαν. Λοιπόν, αφήστε το κύριο. Οι προς Κολοσσαείς. Δεν είπατε να πείτε εσείς. Οι προς Κολοσσαείς. Αν διαφωνείτε και ρούσετε, δεν μπορείτε να πείτε. Τώρα πέφτετε στο λάθος που κατηγορούσε προηγουμένω τον κύριο Σωτηρόπουλο. Σα φύγουνε. Τώρα. Ο Απόστολος Παύλος και ο Χριστός ο ίδιος μιλάει για ανάσταση πνευματική και για ανάσταση σωματική.
Και ο Χριστός και ο Απόστολος Παύλος είναι δύο Αναστάσεις. Όπως είναι δύο θάνατοι, ο ένας σωματικός, ο πρώτος, και ο δεύτερος πνευματικός, η κόλαση, έτσι είναι και δύο Αναστάσεις, η πρώτη αντιστοίχως πνευματική Ανάσταση, στην οποία δεν μετέχουν όλοι, δεν αναστήθηκαν όλοι πνευματικά, το λέει ο Παύλος, το λέει ο Χριστός, και η δεύτερη είναι σωματική, η μία είναι πνευματική. Αφού σωματική είναι αυτή που θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία, η πρώτη είναι η πνευματική. Όποιος λέει μετέχει την πρώτη Ανάσταση, αναστήθηκε πνευματικά από την έκρα της αμαρτίας, αυτός λέει είναι μακάριος και Άγιος. Και δεν πρόκειται να πάει στο δεύτερο θάνατο στην κόλαση. Πρόκειται για πνευματική Ανάσταση. Και δεν είναι λοιπόν σωματική Ανάσταση που λες υπάρχει Ανάσταση καταδόσης, η πρώτη Ανάσταση για τους καλούς, πρώτου Αντιχρίστου, και η δεύτερη για τους κακούς. Αλλά συγχρόνως θα αναστηθούν καλοί και κακοί και ο ένας θα παραλυφθεί στον ουρανό και ο άλλος θα εγκαταληφθεί. Τα λέει η Γραφή. Η Ανάσταση λέει τη εσχάτη ημέρα. Τελείωσε λοιπόν, και συμπληρωμένος. Εάν διαβάσουν οι τηλεθεατές την αντιγράφεια τα οποία είπα προηγουμένως, Αποκάλυψη Κάπα κεφάλαιο, Αλφα Κορινθίους Ιώτα Έψιλον 22-24, εκεί θα δούμε ότι δεν μιλάει για πνευματική Ανάσταση. Για σωματική μιλάει. Εκεί μιλάει, μπράβο, για σωματική Ανάσταση. Ναι. Μιλάει δηλαδή για πρώτη Ανάσταση των πιστών και μετά μιλάει για δεύτερη Ανάσταση των ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν του Χριστού. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Διάβασε το πάλι. Όποιος είναι ειλικρινής θα το βρει. Λες ψέματα. Δεν λέει εκεί που είπε στο χωρίο αυτό. Πρώτη Ανάσταση των πιστών και δεύτερη των απίστων. Εσύ το λες αυτό. Το ποιο λέει ψέματα. Διάβασε το. Το ποιο λέει ψέματα. Μα διάβασε το. Το διάβασα, το ξαναδιαβάσω, το ορίστε. Εάν λέει εκεί που. Εάν εκεί που θα διαβάσει, λέει. Πρώτα θα αναστηθούν οι καλοί και έπειτα οι κακοί, τότε έχεις δίκιο. Λέει. Εάν λέει πρώτα θα αναστηθούν οι καλοί των νικρών και έπειτα από αιώνες οι κακοί, έχεις δίκιο. Διάβασέ το. Λέει. Είδα θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσε δόθης αυτούς. Είδον τις ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού, οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θήριο και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα χιλιάδες. Οι λοιποί των νεκρών. Οι λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσει τα χίλια έτη. Τι άλλο θέλει, είναι και φιλόλογος και άλλο. Να τα σβήσουμε, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν είπε για τον Άσο, τον νεκρό είναι και ανέζησε. Νεκρό είναι και ανέζησε. Για τον Άσο. Για τον Άσο το δεν είπε ο Χριστός, νεκρό ήταν και ανέζησε. Πού ήταν νεκρό, σωματικά ανέζησε ή πνευματικά. Δεν επειδή αναφέρεται αυτή η πνευματική ανάσταση και σε άλλα σημεία τη Καινή Διαθήκη, δεν σημαίνει ότι θα το πάρω αυτό και όπου αναφέρεται ανάσταση θα το εφαρμόσω. Επειδή έχουμε δύο αναστάσει λοιπόν, δεν θα παίρνει εσύ την έννοια που σε συμφέρει. Είμαι δικτάτορας. Δεν δικτάτορας. Είμαι καλός συζητητής. Το θεωρεί ότι είναι Θεός, Θεών. Δεν είμαι Θεός. Είμαι θεολόγος. Ο κάθε ένας έχει Καινή Διαθήκη, μπορεί να διαβάσει. Σέβομαι τις γραφές. Όχι μόνο παλιά, να σας πω κάτι. Και σέβομαι το ακροατήριο. Δεν θα έλεγες αυτά, λοιπόν, αν σεβόσουμε τις γραφές. Κατά την άποψή σου τις έβλεσες. Λοιπόν, έτσι νομίζεις. Η Ανάσταση θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία την τελευταία ημέρα. Δεν απάντησες τίποτε. Δεν θα γίνει πρώτου Αντιχρίστου. Να αφήσουμε λίγο τον κόσμο. Σας είπα, γιατί αν θα κάνεις τώρα ερώτηση, πάει προσωπικά. Ερωτήσεις, κύριε Κοντρομπέλη. Έχω 10 ερωτήσεις να κάνω, αλλά είπαμε. Επειδή ο κόσμος, όταν απευθύνει μια ερώτηση, αναγκάζεται να απευθύνει στον κόσμο και έτσι δεν υπάρχει διαπροσωπική μαγική διαμάχη. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ. Ναι. Ούτε και ο κόσμος σε αγωνία. Θα δώσει γραμμές, δεν θα δώσει γραμμές. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχετε κάποια ερώτηση. Ναι. Πρώτα-πρώτα, οι διαφορές μας, από ό,τι κατάλαβα στις δύο εκπομπές με τους πετυχημένους. Ναι, οι πιο μεγάλες είναι για τη διαδοχή και... Αποστολική διαδοχή, ναι. Ναι. Και αυτό που συζητάμε σήμερα, αυτές οι δύο, είναι οι πιο μεγάλες διαφορές που έχουμε με τους παιδικούς. Όχι, μα αυτό, λέει ο κύριος Σιντρόπουλος, δεν παραδέχονται και κάποια μυστήρια. Έχουμε πολλές διαφορές. Έχουμε πολλές διαφορές. Ναι. Έχουμε πολλές διαφορές. Δεν είναι απλώς. Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα των πεντηκοστιανών είναι ότι αυτοί δήθεν λαμβάνουν πνεύμα Άγιο
και έχουν τα θαυματουργικά χαρίσματα που υπήρχαν στην Αποστολική εποχή. Στην πραγματικότητα αυτοί οι οποίοι τα λένε αντίθετα από τη Γραφή και διαστρεφλώνουν τη Γραφή δεν λαμβάνουν πνεύμα Άγιο, λαμβάνουν πνεύμα πονηρών και ακάθαρτων και λένε πράγματα κατέμπνευση του διαβόλου, έχουν διδασκαλίες δαιμονίων όπως απέδειξε η συζήτηση και ισχυρίζονται ότι είναι πνευματοκίνητοι και, και πνευματοφόροι. Έχετε... και αναγεννημένοι. Έχετε κάποια ερώτηση, καθηγητή? Μια στιγμή, κύριε Κοντοπέδη. Ναι, να ρωτήσω. Σε αυτά που είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος, να πω το εξής. Το Χριστό τον ίδιο τον έλεγαν πλάνο και αιρετικό και γι' αυτό τον σταύρωσε. Τον έλεγαν, αλλά δεν ήταν, εσύ είσαι. Αγαπητή κύριε τηλεθεατρία, τον έλεγαν πλάνο αιρετικό ή αρχιερείς. Εγώ δεν είμαι αρχιερεύς. Να γραμματής της Αγίας Γραφής, θεολόγοι, για μένα αυτά που λέει είναι μεγάλος να Χριστός. Να ακούσουμε το ερώτημα. Όπως βρίζει. Γιατί λέει ο Χριστός... Δεν υβρίζω. Αν σας βρίσουν... Η Ανάσταση θα γίνει, λέγει η Γραφή, στη Δευτέρα Παρουσία. Και δεν απάντησε τίποτε. Να σεβαστεί την εκπομπή. Συγχωρέστε με. Να σεβαστεί, διότι νομίζοντας ότι είναι Θεός Θεών... Η Ανάσταση θα γίνει την τελευταία ημέρα, στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν απάντησε. Δεν πειράζει. Αφήστε, παρακαλώ. Είναι χρεωμένος. Ναι, ναι. Κάνετε μια ερώτηση, παρακαλώ, στον κύριο Ρούση, στον κύριο Σιντρούμπα και θα πάμε στην κυρία Βουλή. Παρακαλώ, πέστε το ερώτημα για να μπορέσουμε. Λοιπόν, για τη διαδοχή. Τα απαντήσαμε αυτό, μην πούμε. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι έλεγε ο κύριο Σωτηρόπουλο, η διαδοχή που έχουμε εμεί οι Ορθόδοξοι είναι η διαδοχή των τυπικών τη λατρεία. Είναι? Η διαδοχή των τυπικών τη λατρεία. Η διαδοχή τη ουσία, του πνεύματο που είναι. Δεν ακούει, παρακαλώ, λίγο το κοντρό. Ποιος την πήρε αυτή τη διαδοχή? Η διαδοχή είπε... Δεύτερον, επειδή δείχνατε το βιβλίο και λέγατε... Να τελειώσουμε και μετά... Να ακούσουμε τι λέει. Ξαναπέστε ξανά την ερώτησή σας. Τι είναι αυτό που είπατε? Ο κύριος Σωτηρόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι η διαδοχή που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι είναι η διαδοχή των τυπικών της λατρείας. Η ερώτησή μου είναι... Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό λέγατε. Είπα ότι οι κληρικοί μας είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Οι Απόστολοι χειροτώνησαν διαδόχους, εκείνοι άλλους, αλυσίδα ναι, ολόκληρη. Και η Αποστολική ευλογία και το Αποστολικό χάρισμα φτάνει μέχρι το σημερινό Επίσκοπο και ιερέα. Ναι, αλλά οι σημερινοί Επίσκοποι δεν έχουν το πνεύμα που είχαν τότε οι Απόστολοι. Παρακαλώ, να ακούσω, τι είπατε. Οι επίσκοποι που έχουμε τώρα δεν έχουν το πνεύμα που είχαν οι Απόστολοι κάποτε. Γιατί οι έχουν το χάρισμα. Παραδεχόταν ο κύριος Σωτηρόπουλος ότι είναι αμαρτωλοί οι σημερινοί. Ακούστε, αμαρτωλοί είναι όλοι οι άνθρωποι. Μόνο ο Χριστός είναι αμάρτητος. Δεν εξετάζομαι την αμαρτωλότητα ή την αγιότητα. Εξετάζομαι την ιεροσύνη. Οι κληρικοί οι οποίοι χειροτολούνται Ορθόδοξοι, ασχέτως το αν είναι αμαρτωλοί ή ευσεβείς ή ξέρω εγώ υποκριτέ, αρκεί να χειροτονηθούν χάρη του λαού, όπως και ο Καϊάφας ακόμη έχουν το χάρισμα, τελούν τα μυστήρια και σώζουν το λαό. Οι ίδιοι, αν δεν είναι εντάξει, πηγαίνουν κόλαση. Αλλά αυτό, αγαπητή τηλεθεάτρια, που λέει δεν στέκει για τον εξής λόγο. Διότι ένας βασιλιάς κάνει κάποιον άλλον βασιλιά. Όταν λοιπόν, όπως παραδέχθηκε και είπε ότι κάποιος πατριάρχης ήταν μασόνος και χειροτονιούσε ιερείς, δεν μπορούσε, αφού ο ίδιος ήταν μασόνος και δεν είχε ούτε ιεροσύνη, ούτε. Πώς χειροτώνησε άλλους? Σου απέντεσα. Μια στιγμή τους χειροτώνησε. Μετά ένας άλλος πατριάρχης τον έλεγαν ότι ήταν σαν και εμάς. Ναι, τα έχω ακούσει αυτά την προηγούμενη φορά. Συνεχώς όλα. Αυτός, αφού ήταν διαμαρτυρόμενος. Απέντεσα σε αυτό. Αυτά δεν στέκουν. Απέντεσα, κύριε Ρούσο. Δεν μπορεί αυτά. Απέντεσα με το 11ο κεφάλαιο του Ιωάννου που λέει ότι ο Καϊάφας, ο Αντίχριστος, είχε αρχιεροσύνη και προφήτευσε. Κύριε Σωτηρόπουλε, ο Χριστός μίλησε και με κόκορα. Στον Πέτρο. Ο Χριστός μίλησε και με γάιδαρο στον προφήτη Βαλάμ. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ο γάιδαρος μπορεί να χειροτονεί άλλον. Λοιπόν. Άρα αυτός ο οποίος είναι του Χριστού αναγεννημένος μπορεί να κάνει, όχι μπορεί να κάνει. Λες δικά σου λόγια ή αυτά που λέει το Ευαγγέλιο? Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο ξέρει τι λέει. Στον Πέτρο μίλησε με κόκορα. Ξέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Στον Πέτρο μίλησε με κόκορα. Ξέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Απάντησε μου σε αυτό. Μίλησε με κόκορα. Ξέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Ότι θα κάνουμε κόκορες. Ξέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Ότι ο Αντίχριστος Καϊάφας προφήτευσε, τον φώτισε το Άγιο Πνεύμα και είπε προφητεία. Διότι ήταν αρχιερέας. Γάιδαρος μίλησε στον προφήτη Βαλάμ.
Ακούστε σου είπα. Και εσύ ακούστε σου λέω. Αυτό που σου λέω εγώ το πράγμα. Αυτό το δεν μιλάμε για γαϊδούρια, μιλάμε για αρχιερείς. Δεν ακούς. Παρακαλώ. Φαίνεται δεν ακούς. Λοιπόν. Μία ερώτηση για εσάς. Κύριε Κοντρομπέλη. Κύριε Κοντρομπέλη. Επαναλαμβάνω. Έχει ερώτηση. Ο Αντίχριστος Καϊάφας, και τι ήταν Αντίχριστος, λέει η Γραφή. Το είπα. Επειδή ήταν αρχιερεύς, προφήτευσε. Επειδή ήταν αρχιερεύς. Το είπα. Όχι επειδή ήταν γάιδαρος. Σε αυτό του απάντησα ότι ο Θεός χρησιμοποίησε διάφορους τρόπους να μιλήσει. Παραδείγματος χάρη στον Πέτρο, του μίλησε με ένα κόκορα. Δεν σημαίνει ότι ο κόκορας ήταν άγιος. Εγώ είπα ότι είναι ο κόκορας άγιος. Κοκορόμυαλος είσαι. Ούτε όταν μίλησε ο Θεός στον Βαλάμ, του μίλησε. Κοκορόμυαλος είσαι. Ούτε ο κόκορας είναι αρχιερεύς όμως και ιερούς. Να κάνω δύο ερωτήσεις που θέλω. Δεν θα απαντήσετε μετά. Θα κλείσω και μετά αντιδικήσετε όσο θέλετε. Πέστε μου την ερώτηση. Λοιπόν, επειδή δείχνατε το βιβλίο της ιστορίας. Δείχνατε το βιβλίο της ιστορίας και λέγατε. Εμείς έχουμε ιστορία. Εσείς τι έχετε. Λοιπόν, οι ιστορία έχουν και καθολικοί. Δεν τους θεωρούμε αιρετικούς. Καταρχάς, αν είχατε διαβάσει, μια και το θέτω το ερώτημα, η καθολική εκκλησία διασπάστη από τη μία Αγία Αποστολική Εκκλησία. Άρα λοιπόν, όπως και κάποτε οι μονοφυσίτες. Εδώ πέρα μιλάμε για μια εκκλησία η οποία είναι αιρετική, γιατί άλλαξε τα βασικά δόγματα που και η ίδια έχει ψηφίσει μέσα σε 7 Αγία Οικουμενικά Συνόδου. Πατάω στην τομία για να μην φαγωθείτε. Αυτό το είχε πει κύριε Κοντρομπέλη. Εν σχέση με τους Πεντηκοστιανούς, γιατί οι Πεντηκοστιανοί είναι πολύ νεότεροι και δεν έχουν καν ιστορία. Δεν προέρχονται, δεν έχουν καν ιστορία. Είναι κακό αυτό, δηλαδή. Ακούστε με, θα είχαμε δογματικές διαφορές με, αλλά θα λέγαμε ότι οι Πεντηκοστιανοί ήταν ιστορικά, ήταν ή γενικά οι Προτεστάντες, ήταν μέσα μέχρι εκεί. Δεν υπήρχαν την παλιά εποχή. Αλλάξανε, πράγματι, θα συζητούσαμε αν εμείς αλλάξαμε από τις αρχικές συμφωνίες όπως έγινε με τους Καθολικούς ή εμείς είμαστε καινοτόμοι εκείνοι. Εδώ και ευκαιρία, ακριβώς γι' αυτό που λέτε. Εμείς... Αν οι Πεντηκοστιανοί. Δεν κατάλαβα. Οι Καθολικοί δεν έχουν ιστορία. Παλιούς αιώνες, όπως ισχυρίζονται, να μας αναφέρουν από τους παλιούς αιώνες ένα πρόσωπο μόνον που να παραδεχόταν ότι η αρπαγή γίνεται πρώτο Αντιχρίστο. Ένα να μ' αναφέρει για δείγμα. Σας απαντάω σε αυτό. Ναι, να ακούσουμε την ιδέα. Να τελειώσω εγώ και μετά να μιλήσω. Θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Ναι, αν οι διαμαρτυρόμενοι. Αν ακριβωρούμε γιατί δεν απαντήσει και κύριο. Ναι, ήταν Καθολικοί και κάποια στιγμή είδαν ότι η εκκλησία τους είναι λάθος. Και αποφάσισαν να φύγουν από αυτή την εκκλησία και να πούν αυτή την αλήθεια. Είναι κακό αυτό. Πρώτα απ' όλα, για να πεις αν κάποιος έχει την αλήθεια ή είναι λάθος, θα πρέπει να δεις τι άλλαξε, να διαβάσεις. Εάν δηλαδή είχαν συμφωνήσει Α έως Β και οι Α, οι μεν ή οι Δ δεν τήρησαν αυτή τη συμφωνία, είναι υπόδεικτοι αυτοί που ξέφυγαν από τα αρχικά συμφωνηθέντα. Η παπική και το πρωτείο και το αλάδικο, εάν υπάρχει στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη, στην τέταρτη, στην πέμπτη, στην έκτη και στην εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, ευχαρίστω να δεχτώ ότι ο Θεοδόξη θα έλαβε. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ρούσο, επευκαιρία. Και τελευταίο και κλείνω. Το φιλιόκβε. Μισό να ακούσει την ερώτηση. Το φιλιόκβε το παραδέχεστε. Το φιλιόκβε το παραδέχεστε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το παραδέχει το φιλιόκβε. Παραδέχεται ότι είναι αίρεση το φιλιόκβε. Και το αλάτι του Πάπα. Γιατί πολλοί Προτεστάτε παραδέχονται το φιλιόκβε. Γι' αυτό ρώτησα. Ένας λόγος ήταν και τα συγχωροχάρτια. Λοιπόν, κάντε και άλλη μια ερώτηση να τελειώσουμε για να μπορέσουμε να πούμε. Τελευταίο και κλείνω. Προς Θεσσαλονίκη Α, μισό λεπτό, το ε23, προς τον κύριο Σωτηρόπουλο η ερώτηση. Με εσάς κύριο Σωτηρόπουλο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρους, ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή η ερώτηση για κάποια διαφορά που είχαμε, αν είναι πνεύμα ψυχή ή πνεύμα ψυχή σώμα. Εδώ παρέχεται η εντύπωση ότι ο άνθρωπος είναι τρισύνθετος, ότι έχει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Είναι μια εντύπωση όμως αυτή. Δεν έχει ο άνθρωπος τρία συστατικά, έχει δύο, αλλά το άειλο συστατικό κατά τις ανώτερες δυνάμεις και λειτουργίες του λέγεται πνεύμα και κατά τις κατώτερες λέγεται ψυχή. Γι' αυτό εκφράζεται έτσι εδώ ο Απόστολος. Έχουμε ένα χωρίο στην προς Εβραίους επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο που λέγει ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και φτάνει μέχρι διαιρέσεως μερισμού, λέγει, ψυχίστε και πνεύματος. Μερισμού. Μερίζει και ώστε να προκύπτει ψυχή, να διακρίνονται η ψυχή από το πνεύμα. Μερίζεται, γίνεται μέρη αυτό που είναι ενιαίο πράγμα.
Είχατε πει και την άλλη φορά. Αφού λέει μερισμού ψυχής και πνεύματος, τι είναι αυτό που μερίζεται, γίνεται μέρη, κομμάτια. Το ολόκληρο, το ένα, το ακέραιο, το ενιαίο. Είναι ενιαίο συστατικό, άειλο, που μερίζεται, διαιρείται στο ανώτερο μέρος που λέγεται πνεύμα και στο κατώτερο μέρος που λέγεται ψυχή. Λοιπόν, κατά αυτή την έννοια υπάρχει αυτή η διάκριση. Αλλιώς, πνεύμα ή ψυχή ως συστατικό είναι το ίδιο πράγμα. Όπως και σώμα και σάρξ που είχατε πει. Γήθεν μου το σώμα διέπλασας, δέδοκας δέμη ψυχήν, τη θεία και ζωοποιώ σου εμπνεύσει. Κύριε Ρούσο, να πούμε γιατί. Να μην απαντήσει και ο Ρούσο. Ναι, μετά, να πει ο κ. Ρούσο. Ναι, να πει ο κ. Ρούσο. Τι θέλετε. Θέλετε να μιλήσει. Όχι, δεν επιλογώ, επιλογώ να το κάνω εγώ. Θα κάνω μια ερώτηση. Θα σα δώσω την ευκαιρία να κλείσετε τι κύριε. Αλλά θα απαντήσετε σε αυτό που θα σα θέσω εγώ. Θα σα παρακαλώ. Ναι, βεβαίω. Θα παρακαλώ τον κοντρόλ και θα παρακαλώ τον αγαπητό φίλο που είναι και στον κοντρόλ. Θα κάτσουμε 10 λεπτά, πάμε 2 παρα 20. Έτσι, μια και οι άνθρωποι δεν είναι κάθε μέρα εδώ. Έτσι, κύριε Ρούσο, απαντήστε επιτροχάδη μας, παρακαλώ πολύ, μη μακρηγορήσετε. Και μετά να με απαντήσει για να. Θα ξεχαστεί. Όχι, δεν ξεχνάω. Συγγνώμη, έτσι. Βεβαίω, μπορεί να με μακρηγορήσετε κι εσεί, κύριε Σιντρόπουλο. Όχι, στα σύντομα, στα σύντομα. Και θα απαντήσω και στο τελευταίο. Συντόμω. Επειδή ακριβώ μιλάμε και για εσωτερικά θέματα, θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριο Σιντρόπουλο ποια είναι η ορθόδοξη άποψη περί τη σωτηρία του ανθρώπου και ποιοι θα πάνε στον ουρανό. Ποιοι θα λάβουν μέρος μέσα σε αυτή την ανάσταση. Έτσι, επειδή συζητάμε αυτό και. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Του Θείου και του ανθρωπίνου. Από την πλευρά του ανθρώπου χρειάζεται πίστης, αγάπη, πνευματικός αγώνας και μετάνοια για τις αμαρτίες του. Και εξομολόγηση πνευματικό πατέρα και μυστήρια, θεία κοινωνία κλπ. Από την πλευρά του ανθρώπου. Λοιπόν, και από την πλευρά του Θεού χρειάζεται το έλεος του. Αυτό όμως υπάρχει και στην Ορθόδοξη. Όταν υπάρχει. Υπάρχει ας πούμε και στην Εκκλησία, ας πούμε την Προτεσταντική. Ναι. Υπάρχουν σε πολλές εκκλησίες. Ναι, αλλά πρόσεξε τι είπα. Πρόσεξε τι είπα. Ναι. Χρειάζεται πίστη, είπα πρώτα. Ναι. Πίστη, και όταν λέμε πίστη, εννοούμε ορθή πίστη. Όπου υπάρχει η ορθή πίστη, λοιπόν, ισχύουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όπου υπάρχει η αίρεση, αποκλείεται ο άνθρωπος από τη Βασιλεία του Θεού. Το λέει καθαρά και εξάστρα η Γραφή. Οι αιρέσεις χαρακτηρίζονται ως πράγματα απολίας, αιρέσεις απολίας. Δηλαδή, υπάρχουν λέει δυσνόητα χωρία στη Γραφή, ναι. τα οποία οι αμαθείς διαστρέφουν προς ιδίαν αυτόν απώλεια, ναι. προς καταστροφή, ναι. για να πάρει στην κόλαση. Ο τρόπος της μεταγωγής από την ζωή αυτή στον ουρανό, αυτό δεν είναι κάτι τέτοιο. Ότι. Πώς δηλαδή. Πώς ένας άνθρωπος σώζεται, ένα πότε τώρα πού είναι άνθρωποι, πώς σώζεται, πώς θα πάει στον ουρανό δηλαδή ένας άνθρωπος και ποιοι πιστεύουν ότι θα πάνε στον ουρανό. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάτε στον ουρανό. Λοιπόν, εγώ λέω αυτό, οι Προτεστάντες. Όχι, λέω εσείς. Όχι, δεν διαβάζετε, δεν διαβάζετε. Οι Προτεστάντες θεωρούν ότι είναι σε σωσμένη. Η Γραφή λέει είμαι σε σωσμένη και δεν είμαι σε σωσμένη. Θα εξηγήσω τώρα αυτά. Από την πλευρά του Θεού είμαι σε σωσμένη με ποια έννοια. Ότι ο Θεός με τη θυσία του εξασφάλισε σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Από την πλευρά τη δική μας είμαστε σε σωσμένη ή μη σε σωσμένη. Εάν οικειοποιηθούμε, προσλάβουμε αυτή τη σωτηρία που εξασφάλισε ο Χριστός, είμαι σε σωσμένη. Εάν καταφρονήσουμε τη θυσία του Χριστού και δεν μετέχουμε της πνευματικής ζωής, δεν είμαστε σε σωσμένη. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, με τα φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε. Παύλος ήταν, μέχρι τρίτου ουρανού ανέβηκε, λοιπόν, θαύματα έκανε, νεκρούς ανέστηνε και εφοβήτο και έλεγε φοβούμε, μήπως κηρύξω, σωθούν άλλοι και εγώ αποδοκιμαστώ από το Θεό. Λοιπόν, ο Ορθόδοξος έχει αγωνία για τη σωτηρία, πόθος σωτηρίας, ελπίδα σωτηρίας, αγωνία για τη σωτηρία. Δεν λέει όμως ότι σίγουρα είμαι σωσμένος. Αυτό το λέει μόνο ο Προτεστάντης. Να σας πω κάτι όμως, κύριε Σιντρόπουλε. Μέχρι την τελευταία στιγμή να αναφέρω κάτι από το Μέγα Αντώνιο, από το βίο το Μεγάλο Αντωνίου. Ήρθε ο διάβολος να πειράξει την τελευταία στιγμή το Μέγα Αντώνιο, να τον ανατρέψει την τελευταία στιγμή ο Παμπώνυρος και του λέει: Αντώνιε, λέει, σε πολέμησες όλη τη ζωή σου, λέει, δεν κατόρθωσα τίποτε, με νίκησες. Πας τώρα, λέει, στον παράδεισο, σώθηκες. Λέει ο Αντώνιος: Ακμήν ουκίδα. Ακόμη δεν ξέρω, αφού η ψυχή είναι μέσα στο σώμα. Ακόμη δεν είμαι πεπισμένος. Μόλις βγήκε η ψυχή,
Τότε είπε, τώρα δεν σε φοβούμε, Σατανά. Για να απαντήσει και ο Ιωάννης. Δηλαδή απαντάμε αμέσως. Απλά να πω στον κύριο Δεντρόπουλο το εξής. Ότι δηλαδή κατά την ορθόδοξη άποψη, έτσι, που εκφράζεται, ο άνθρωπος δηλαδή δεν χρειάζεται, ας πούμε, να κάνει τίποτα άλλο, απλώς να τελειώσει τα καθήκοντα της Εκκλησίας. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Πνευματικό αγώνα, μετάνοια. Τότε. Τι νόημα έχουν, πίστη, αγάπη, έργα. Όμως είναι, τι νόημα έχουν, για πέστε μου. Να το συζητήσω μια άλλη φορά αυτό το θέμα τώρα. Μην ανοίξουμε νέο θέμα. Είπαμε και για τον Νησιφόρο. Άλλη φορά. Ότι πιθανολογείται και πεθάνει. Άλλη φορά το θέμα αυτό. Κύριε Ρούς, να απαντήσει. Να απαντήσει τώρα. Δεν έχουμε. Είναι και μισή. Θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Να το συζητήσω με γιατί μετά θα έχει δίκιο να πει ότι δεν του έδωσα σωστά. Αλλά όσο μπορείτε. Θα ρωτήσω για το Φιλιόπιο, αυτή είναι μια εφημερίδα που είναι και εκδόσει κιόλα. Μάλιστα. Λέει εδώ πέρα. Διαφορείτε ριζικά. Δεν το παραδέχεστε. Okay. Πολύ ωραία. Σε αυτό είναι. Κύριε Ρούσο, παρακαλώ, άρα έχει την καλοσύνη, γιατί θέλω να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση μετά, να κλείσουμε. Είναι ακριβώ και μισή. Ναι. Έτσι, λοιπόν, τελείωστε παρακαλώ. Λοιπόν, για το θέμα, για αυτό που είπε η τηλεθεάτρια, για το θέμα τη διαδοχή. Βέβαια, δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνουμε πάλι τα ίδια, αλλά επειδή επανελήφθηκαν αυτά. Όπως σας είπα, δεν λεγότανε πρώτα-πρώτα Ορθόδοξη Εκκλησία, η λέξη Ορθόδοξη. Μα δεν είναι αυτό το θέμα της διαδοχής, κύριε Ρούσο. Βγαίνετε από το θέμα. Αφήστε με, αφήστε με, κύριε Ρούσο. Πάντων, κύριε Ρούσο. Κύριε Ρούσο, μιλάμε για θέμα διαδοχής τώρα, δεν μιλάμε για θέμα Ορθοδοξίας. Αφήστε. Κύριε Κοτρομπέλη, εσείς συντονίζετε. Εσείς συντονίζετε. Δεν απαντήσει με τον δικό του τρόπο. Δεν απαντήσει με τον δικό του τρόπο, το αφήσουμε. Δεν απαντήσει. Παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Η λέξη Ορθόδοξος είναι πολύ μεταγενέστερη. Μετά, ίσως μετά από το σχίσμα, δεν ξέρω ακριβώς πότε. Αλλά και πεντηκοστιανή είναι πολύ μεταγενέστερη. Αφήστε τον. Γι' αυτό δεν ισχυριζόμαστε ότι η εκκλησία της Πεντηκοστής σώζει, αλλά ο Χριστός σώζει. Διότι δεν ισχυριζόμαστε ότι όποιος έτσι στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Ο Χριστός σώζει δια της αληθινής εκκλησίας. Η διαδοχή λοιπόν ανέφερε και την προηγούμενη φορά ότι είναι στο θέμα ιεροσύνης. Και ανέφερα και εγώ την προηγούμενη φορά. Ότι δεν πιστεύει στην Ιεροσύνη. Και σας παρακαλώ να το σημειώσουν ότι δεν επιτρέπεται κατά τον προς Εβραίους επιστολή ζήτα κεφάλαιο. Τα ίδια. Κεφάλαιο, τα ίδια παντελή, τα ίδια παντελάκια. Τα εξηγήσαμε 10 φορές αυτά τα πράγματα. Όταν τα εξηγούσαμε, αεροβατούσες. Σας παρακαλώ σημειώσουμε. Αεροβατούσες. Πες τα κεφάλαια. Δεν είναι ύβριση, είναι η αλήθεια. Το εξηγήσαμε αυτό. Έχετε του Τρεμπέλα, μάλιστα, μετάφραση το εξηγεί πάρα πολύ ωραία και λέγει ότι ο Χριστός έχει αμεταβίβαστη και διηνική για τον εαυτό του την ιεροσύνη. Δεν υπάρχει διαδοχή στην ιεροσύνη, το είπαμε και από την. Δεν είπαμε ότι οι ιερείς είναι διάδοχοι του Χριστού. Είπαμε είναι αντιπρόσωποι. Για να κλείσω. Μια ερώτηση σας κάνω. Τι συνέχεια. Τι συνέχεια. Δεν καταλαβαίνεις, κύριε Ρούσο. Δεν καταλαβαίνεις. Μια ερώτηση σας κάνω. Δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Κοτρομπέλη. Δεν έχουμε χρόνο. Μισό λεπτό. Όχι, θα σας κάνω μια ερώτηση. Μα τώρα το διαφωνούμε ότι έχει καταλάβει και η γάτα που κάνει μια νιώση στα κεραμίδια. Παρακαλώ, ιστορία. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ και να κλείσουμε. Ναι. Θα φύγει το παιδί και θα πει, σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε λιγάκι. Μα εγώ να σεβαστώ, δηλαδή σας φύσω, θα σας κάνω μια ερώτηση, θα σας δώσω, δεν θα ξαναπατήσω, εγώ θα κάνω στον κόσμο και τελειώσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Σωτρόπουλο, πρώτα, μια ερώτηση σας κάνω. Και, ξέρεις κύριε Κίκερα, έτσι τώρα δεν ξέρω να δώσω την ευκαιρία. Μια ερώτηση και θα κλείσετε εσείς. Αλλά μην το πλατιάσετε, με ένα ναι ή με ένα όχι. Και εγώ δεν θα σχολιάσω. Εξαρτάται τι θα με ρωτήσετε. Δεν θα σχολιάσω τον Νίκη. Πες την ερώτηση γιατί θα πάτε την ώρα με την εισαγωγή. Εμείς οι Ορθόδοξοι, από όλους τις άλλες εκκλησίες, που ανεξάρτητα αν αυτές είναι σωστές και εμείς είμαστε οι λάθος ή εμείς είμαστε οι ορθοί και εκείνες είναι οι ορθές, έχουμε ένα κοινό ειδικό χαρακτηριστικό. Εμείς στην εκκλησία μας έχουμε κάποια, όχι γνωρίσματα μεταξύ μας, αλλά κάποια φαινόμενα. Έχουμε το Άγιο Φως, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τα λείψανα των Αγίων τα οποία μυροβλίζουν και έχουμε, παρακαλώ, τα διάφορα σώματα των λειψάνων αλλά και των σωμάτων των ανθρώπων και έχουμε και τον αγιασμό που μείνει αλλίωτος. Μία ερώτηση θα σας κάνω. Είναι ο κρούστες θέσεις. Αυτά πιστεύετε ότι είναι από το διάβολο ή μπορεί να είναι από το Θεό. Η γνώμη σας. Τίποτα άλλο. Ναι, εγώ δεν θα σας απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Δεν απαντάει. Σας παρακαλώ κύριε Σωτηρόπουλε. Αφήστε. Όπως θέλει να απαντήσει. Δεν απαντάει. Παρακαλώ. Το είπατε κάποιος τηλεθεατής σας, το είπε στην προηγούμενη εκπομπή. Στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ζήτα Κεφάλαιο, αυτό είπε ότι δεν είναι μία ένδειξη το ότι κάποιος βρίσκεται στην αλήθεια. Διότι πολλοί θα έρθουν εκείνη την ημέρα. Όχι πεθαμένοι. Στο όνομά μου. Όχι πεθαμένοι. Μάλιστα.
στο όνομα το Άγιο Φως που είπατε δεν είναι επιπεδαμένο, είναι ζωντανό. Μιλάμε για τα λείψανα των Αγίων και τα διάφορα σώματα. Για το φως. Για το φως που είπατε. Είπατε πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, θα κάνουν θαύματα, θα βγάζουν δαιμόνια και θα τους πω εκείνη την ημέρα φεύγετε απ' έξω. Άρα η απάντηση σας είναι εκδαιμονίων. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι. Οι αποστολοί που έκαναν θαύματα δεν ήταν εκδαιμονίων. Ήταν από το Θεό. Αλλά αυτό δεν είναι μια ένδειξη της αλήθειας. Για να απαντάει, να απαντήσω εγώ κύριε Κοντρομπέλη. Όχι κύριε Κοντρομπέλη. Η ένδειξη της αλήθειας. Το χωρίο που ανέφερε το λέει. Τα θαύματα γίνονται εν το όνομα τι μου λέει. Πολλοί εκείνη την ημέρα. Μέρα θα παρουσιαστούν και θα πούν κύριε με το όνομά σου δεν κάναμε θαύματα. Άρα λοιπόν αυτά τα θαύματα γίνονται με το όνομα του Χριστού, συνεπώς στην αληθινή θρησκεία, άλλο αν αυτός που το τελεί είναι Ιούδας ή Καϊάφας ή είναι ευσεβής ή ασεβής. Πάντως ανήκει στην αληθινή θρησκεία, διότι επικαλείται το όνομα του Χριστού το οποίο επιδρά όταν είσαι στην αληθινή εκκλησία, όχι στην αίρεση. Εάν υποτεθεί. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, εγώ να ολοκληρώσω και μετά ρωτήστε με. Να ολοκληρώσω. Θα το πείτε, κύριε. Να ολοκληρώσω. Εάν δεχθούμε. Κάτσε, και εγώ συζητάω, βλέπετε, είμαι πολύ καλό πιστό. Δεν έχω πρόβλημα, κύριε. Δεν είμαι. Μισό, παρακαλώ. Μιλάω με τον κύριο, θα μιλάμε και δύο και αν θέλετε, συμπληρώστε. Εάν δεχθούμε ότι όντω. Σας παρακαλώ. Εάν δεχθούμε ότι εγώ λέω ότι είναι πιο ακραία περίπτωση. Εκ του διαβόλου γίνονται. Δεν είπα. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν είπα. Εγώ εσείς σας παρακαλώ. Ναι. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν το είπα. Εάν πούμε ότι όσο είναι η ζωή οι άνθρωποι, εκ του διαβόλου γίνονται αυτά εσείς που γίνονται. Λέτε. Ναι, βεβαίως. Για να πλανήσουν τον κόσμο. Ναι. Μέχρι εκεί η εξουσία των ανθρώπων, είτε δια του λαλήν, είτε δια της τεχνικής και άλλων συστημάτων, είναι κατανοητή ότι μπορεί να γίνεται. Όμως όταν κοιμηθεί ένα άτομο και μείνει ένα λείψανο, το οποίο απελέσει τις φυσικές δυνάμεις, εκεί πλέον η μόνη δύναμη μπορεί να απενεργήσει είναι ο Θεός και να αντιδοξάσει εκείνο το νεκρό πλέον σώμα και την ψυχή η οποία έχει καταλήψει το σώμα. Και αν μου πείτε, γιατί δεν ξέρω, απλώς καταλαμβάνω μήπως, γιατί υπήρχαν στην αρχαιότητα σώματα νεκρών που έμπαιναν οι δαίμονες και μίλαγαν, αλλά ουδέποτε τα διαφθαροποιούσαν, μίλαγαν. Σας το λέω έτσι ενδεικτικά, μήπως κάνετε κάποιο σχετισμό. Περιμένω μια απάντηση. Σας απαντώ το εξής. Παρακαλώ. Λέτε εσείς ότι αυτά τα θαύματα γίνονται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, αν έχετε κάποιο λόγο. Σας απαντάω παρακαλώ. Το εξής. Ο κ. Σωτηρόπουλος είπε ότι. Όχι, με μένα μιλάτε, αφήστε τον κ. Σωτηρόπουλο. Στη συζήτηση όλη που κάναμε αυτές τις τρεις εκπομπές, ότι οι θαύματα γίνονται και ο Θεός κάνει σε όλους τους. Τα ειδικά χαρακτηριστικά. Με τα θάνατο, τα λείψανα. Το ερώτημά μου ξεκίνησα ότι εμείς στην Ορθόδοξία έχουμε ειδικά χαρακτηριστικά που επαναλαμβάνονται. Θα σας πω λοιπόν ένα θαύμα με λείψανα. Που έγινε, ναι. Που δεν ήταν ορθόδοξος και το λέει και η Αγία Γραφή μάλιστα. Ναι. Όταν πέθανε ο Ελίσσε, στον. Γελάει. Δεν ήταν ορθόδοξος, αλλά ήταν στην αληθινή θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός των Θεών γελάει. Ξέρετε τι λέει τώρα. Αφήστε το. Ο Ήρωνας, ο Θεολόγος, ο Θεολόγος. Κύριε Ρούσο, σας παρακαλώ. Ξέρετε τι είπε. Ο Ελισσαίος δεν ήταν ορθόδοξος. Ασφαλώς δεν ήταν, αφού είναι προ-Χριστού. Αλλά ήταν στην αληθινή θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Προνόμιο δόξων, αλλά ο Ελισσέ, όπως ξέρετε, ήταν Εβραίος. Στην αληθινή θρησκεία όμως, όχι αιρετικός. Ούτε γνώριζε τον Χριστό και όμως όταν πέθανε πήγανε και ρίξανε κάποιον στον τάφο του και ο Μεν Ελισσέ έμεινε στον τάφο, αυτός που έπεσε μέσα αναστήθηκε. Συνεπώς δεν είναι προνόμιο. Μισό λεπτό. Αυτό έχει συμβεί ποτέ σε ειδωλολάτρες. Αυτό το φαινόμενο που μου λέτε, γιατί μιλάτε για ένα γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης που μισό λεπτό. Το παράδειγμα είναι υπερημών. Κύριε Σεντρόπη, παρακαλώ. Ήταν ορθόδοξος ο Ελίσσα. Όχι, δεν καταλάβατε. Ήταν στην αληθινή θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Με ειδοποιούν ότι πρέπει να κλείσουμε, παρακαλώ. Να κλείσουμε την ηρεμία. Όσοι ξέρουν από την αρχή. Να κλείσουμε την ηρεμία. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αληθινή η θρησκεία. Να κλείσουμε την ηρεμία. Κύριε μισό λεπτό. Παρακαλώ, καληνύχτες στον κόσμο. Πάντως δεν ήταν πεντηκοστιανός. Μην πείτε τίποτα. Όχι. Ήταν άνθρωπος του Θεού, δεν ήταν ερετικός. Ευχαριστήστε τον κόσμο για την υπομονή του, παρακαλώ. Κύριε. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί τηλεθεατές πάρα πολύ που μας ανεχθήκατε, αν και βέβαια χαρακτηρισμένοι ερετικοί εμείς. Παρακαλώ, μελετήστε αυτά τα οποία είπαμε, όχι για να γίνετε πεντηκοστιανοί, αλλά να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και να βρεθούμε όλοι στον ουρανό. Εάν από πλευράς δική μας κάπου κάναμε λάθος, ευχόμαστε ο Θεός κάπου, συνέχεια. Και εμάς και τον κύριο Σωτηρόπουλο και τον κύριο Κουτρουμπέλη και η υπόθεση μας είναι και η πατρίδα μας να μείνει κοντά στο Χριστό
Δεν ενδιαφερόμαστε να μεγαλώσει η Εκκλησία της Πεντηκοστής, αλλά ενδιαφερόμαστε να γίνουν οι άνθρωποι χριστιανοί πραγματικοί, να έρθουν κοντά στον Κύριο, να σωθούμε σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν έθνος ολόκληρο και κάποια μέρα να βρεθούμε στον ουρανό. Κύριε Σεντρόπουλε, πέστε σας παρακαλώ να πείτε ναι. Και να κλείσουμε. Μην αρχίσουμε πάλι. Ό,τι θέλετε, πέστε, αλλά. Λοιπόν, να μην... έχω να πω το εξής, ότι κατά τη συζήτηση επικαλεστήκαμε σαφή χωρία της Αγίας Γραφής. Σαφή, σαφέστατα, για τη Ιεροσύνη, για την Αποστολική Διαδοχή, για μυστήρια, για την Ανάσταση και την Αλπαγή, ότι θα γίνει την τελευταία ημέρα, τη Δευτέρα Παρουσία κλπ. Και στα χωρία αυτά δεν απήντησαν οι αντιφρονούντες, οι πεντηκοστιανοί, γλιστρούσαν σαν τα χέλια από θέμα σε θέμα, πήγαιναν σε άλλα χωρία, ασαφή κλπ, τα οποία ερμήνευαν όπως αυτοί ήθελαν κλπ. Και οι αγαπητοί τηλεθεατές, είμαι βέβαιος περί αυτού, κατάλαβαν ότι οι πεντηκοστιανοί είναι αιρετικοί άνθρωποι και κακοπροαίρετοι άνθρωποι, διότι τους δείχνει σαφή χωρία και δεν τους κάνουν καμία εντύπωση. Εγώ θέλω να σφραγίσω. Ευχαριστούμε για το μισθό. Ναι, ναι, γιατί, να τελειώσω, να τελειώσω. Δεν θέλω να με ευχαριστήσετε. Θέλω να τελειώσω. Για τις βρισκές. Όταν πεθαίνουν οι πεντηκοστιανοί ή άλλοι προτεστάντες ή οι παπικοί μετά το σχίσμα ή οι χιλιαστές, να μου παρουσιάσετε κύριε Ρούσο, να μου παρουσιάσετε κύριε Ρούσο μια περίπτωση ανθρώπου που πέθανε και τα κοκαλάκια του μοσχοβολάνε όπως τα Ιερά Λείψανα. Μπορώ να σας φέρω καθολικών. Μπορώ να σας φέρω καθολικών Αγίων που ισχυρίζονται ότι μυρίζουν πριν τα κοκαλάκια. Το σχίσμα, λοιπόν. Όποτε θέλετε και μετά το σχίσμα. Εμείς δεν ισχυριζόμαστε αλλά εμποδιάζον πραγματικός. Αγαπητοί φίλοι, φίλες. Σίγουρα ήταν μια έντονη συζήτηση και οι τρεις εκπομπές. Σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να προσθέσω το εξής. Όπου υπάρχει εκκλησία, εκεί ο Θεός δίνει χάρη. Και η χάρη φαίνεται και εν ζωή και μετά θάνατο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ορισμένοι να κάνετε ζάπινγκ, μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο.